Έλα, εσύ, αγάπη, έλα. Εντάξει, Τέριο, άλλαξες όλες τις καρέκλες. Καλησπέρα. Παύλα, καλημέρα. Για μερικούς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέργιο. Τι γίνεται, όλα καλά? Μια χαρά, αγάπη. Άλλαξε τίποτα αυτό που λέγαμε χθες, προχθές? Τρίτη, Δευτέρα. Μπα. Τι να άλλαξε? Σε μεγάλο βαθμό. Γενικά, ρε παιδί μου, άλλαξε κάτι? Γενικά η ομάδα προχωράει. Έχουμε ανανέωση Λάμπρου. Κανα παίκτα φέρετε, καινούριο. Καινούριο είναι ο κόσμος. Καινούριο, ε. Κοίτα, είναι μια εύλογη ερώτηση, αλλά θα έρθουν. Θα έρθουν, υπάρχει κινητικότητα γενικότερα. Στέργιο. Εντάξει, τσουλάει το πράγμα. Δεν χρειάζεται ακόμα ούτε άγχος, ούτε ανησυχία. Έχουμε ακόμα 10-11 ημέρες μέχρι την πρώτη συγκέντρωση. Κάνεις κάθε μέρα αντίστοιχη μέτρηση. Κάθε μέρα κοιτάς την ημερομηνία. Την κοιτάω για άλλο λόγο. Την ημερομηνία. Α, λες, ξέρω εγώ, 4 και σήμερα για την άδειά μου. Ναι. Α, οκ. Okay. Εντάξει, Στέργιο. Καλό και αυτό. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά τα θέματα προχωράνε. Με αργό ρυθμό μέχρι τώρα. Ένα την εβδομάδα. Έτσι δεν κάνουμε δουλειά όμως. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει λίγο να το επισπεύσουμε. Σκέψτε, έτσι πάει όμως. Γιατί αν δεν προχωρήσει λίγο το θέμα, μπορεί να έχουμε και 35 παίκτες στην πρώτη συγκέντρωση. Μπορεί. Κάνουν 15 ιδανική. Εκεί... Και 15-17, πώς είναι από το περσινό ρόστερ 18. Εκεί ο Λουτσέσκου θα είναι λίγο δύσκολο. Πάμε για 35. Ο Λουτσέσκου θα είναι δύσκολο εκεί. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει και το τοπίο αυτό με τους δανεικούς. Γιατί ακόμα παραμένουν αρκετοί. Είναι ζωή ο Χαρίσης, να έχουν αρκετοί στα ρίχνια. Είναι ο Χαρίσης, είναι ο Κίτσιου, είναι ο Μουλέν, είναι ο Μιχόγεβιτς. Μιστακίδης. Είναι ο Μιστακίδης, είναι ο Χατζησαΐας. Καλά, ξεχνάμε. Έχει αρκετούς. Άστο, ναι, να μας πιάσει έναν έναν. Που εντάξει δεν θα απασχολήσει κανένας, νομίζω. Νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια ψηλή κινητικότητα και παίρνονται σιγά σιγά αποφάσεις για τους μικρούς. Τους μικρούς που δεν θα συνεχίσουν. Ναι, και αυτούς που θα παραμείνουν. Και θα έχουν Κοίταξε, ένα νομίζω ρόλο. Το ποιοι θα παραμείνουν και θα έχουν ρόλο λίγο πολύ έχει ξεκαθαριστεί. Απλώς είναι γύρω στους 15 θα πω τουλάχιστον που πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ θα κάνει. Είναι και παιδιά που μπορεί να περιμέναμε ότι θα συνεχίσουν, αλλά τελικά να μην συνεχίσουν. Όπως... Γιατί υπάρχει. Θα δούμε, ας πούμε, τι θα γίνει με τον Λίρατζι. Με τον Τζαούσι. Με τον Δούμτσι. Με τον Μιχαηλίδη. Κοίταξε. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά που ανέφερε στο τέλος κάποιο από αυτά θα είναι. Το Μιχαηλίδη περιμένω. Νομίζω ότι ο Λίρατζης με την απόκτηση του Ροντρίγκο δεν θα έχει πολύ χώρο φέτος. Οπότε. Αυτό. Με αυτό όμως να υπάρξει κινητικότητα. Καλό για θα ήταν δανεισμούς. Η άποψή μου να βρεθεί μια ομάδα υψηλού επίπεδου να δανειστεί ο Λίρατζης. Ούτε Β' Εθνική, ούτε Α' Εθνική σε ομάδα που θα παλεύει για την παραμονή και δεν θα έχει. Αν μπορέσω πάω και βρει μια ομάδα Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, σίγουρα όχι Σλοβακίες και Σλοβενίες, ούτε Σλάφτσε, Μιχαλόφτσε και τα λοιπά, αυτές οι επιλογές που δεν νομίζω να βοήθησαν τα παιδιά που πήγαν εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Με η κατέθεση του Μίχελ που είχε μια πόρτα ανοιχτή με την Μιχαλόφτσε. Αλλά γενικότερα θα πρέπει να δοθούν λύσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια αυτό είναι σε δεύτερο πλάνο. Τα παιδιά αυτά το κυρίως είναι να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Για το Λάμπρο εντάξει δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το περιμέναμε. Το είχαμε γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι στα σκαριά να νέο συμβολέο του. Πολύ λογικό. Το ήθελε ο ΠΑΟΚ, το ήθελε ο ποδοσφαιριστής. Ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη μέχρι το 2023. Ο Λάμπρος στον ΠΑΟΚ νομίζω περίμενε και ο ίδιος και περιμένει πώς και πώς την έναρξη προετοιμασίας. Τώρα θα είναι λίγο καλύτερα. Ναι. Όταν μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ σου δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη και σου κάνει τετραετές συμβόλαιο και στο σχεδιασμό της ομάδας είναι να έχεις σημαντικό ρόλο, το πόσο σημαντικό εξαρτάται από τον ίδιο τον Λάμπρο, όπως ισχύει για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, αλλά σίγουρο ο ΠΑΟΚ και αυτό το έχουμε καταγράψει. Θα πάρει και έναν εξτρέμ πρώτης γραμμής. Εάν παραμείνουν και οι τέσσερις, δηλαδή Λάμπρου, Ζαμπά, Λιμιός και Ενρίκε. Α, ναι, στα εξτρέμ. Ναι, η καθαρή, καθαρό ημιπλάγη, γιατί πλάγια μπορεί να παίξει και ο Μπίσεσβαρ, ναι, ναι. Μπορεί να παίξει και ο Πέλκας, τέλος πάντων τα γνωστά είναι αυτά.
Αλλά ακόμα και οι τέσσερις να παραμείνουν, που εγώ το βλέπω λίγο απίθανο. Ναι. Δηλαδή πέρα από το Λάμπρο που σίγουρα θα μείνει, να παραμείνει και ο Λιμιός και ο Ζαμπά και ο Ενρίκε. Ακόμα και έτσι ο ΠΑΟΚ θα πάρει έναν εξτρέμ υψηλού επίπεδου που να αποτελέσει σταθερά για την ενδεκάδα. Γιατί το έχουμε αναλύσει πολλάκις. Ούτε ο Λιμιός ούτε ο Ζαμπά αποτέλεσαν σταθερές. Περισσότερο ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Προσπαθούσε ο Λουτσέσκου να βρει σε κάθε αγώνα ποιος είναι στην καλύτερη φόρμα, ποιος είναι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Αλλά γενικότερα ούτε νούμερα έδωσαν, ούτε την ασφάλεια στον προπονητή ότι έχουμε μια σταθερά στην ενδεκάδα. Και γι' αυτό, αν δει κανείς, έχουν μοιραστεί ακριβώς το χρόνο τη σεζόν που μας πέρασε. Ο Ερίκε δεν είναι ένας προσβέστης που μπορεί πάνω του να επενδύσει και να χτίσει. Τώρα, αν θέλει ο Λουτσέσκου να τον κρατήσει για μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική λύση, που δεν έχουν πολλές ομάδες τέτοιους παίκτες στον πάγκο. Ναι, γιατί τους θες και αυτούς. Και έχει γίνει ο κουβέντα με τον Ερίκε. Το να έχει τον Ερίκε στον πάγκο, σε άλλα μάτς βασικό, σε άλλα μάτς αναπληρωματικό και σε άλλα μάτς εκτός της αποστολής, νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Και δεν νομίζω ότι ο Πέντρο Ρίκε θα έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχει θέμα. Αν ικανοποιηθεί οικονομικά. Το θέμα του Ρίκε είναι να ξέρει ότι θα είναι εδώ, αν μείνει. Όχι να ξέρει ότι θα μείνει εδώ, να είναι ένα χρόνο συνεχόμενα σε μια ομάδα. Και όχι πάλι να γίνει αυτό που έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, από το να τα ξανατρέχει σε Αστάνα και Μπακού και Αζερμπαϊτζάν και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, σε μια ομάδα που του αρέσει, σε μια πόλη που του αρέσει, όπως αρέσει και στην οικογένειά του. Είσαι τελική. Άμα πάω κρίνει ότι δεν μπορεί να μείνει ο Ενρίκε και τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει ένα νέο δανεισμό. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Νομίζω ότι. Γιατί και ο ίδιος έχει κουραστεί από αυτό και υπάρχει φθορά. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον νόημα ένα παίκτη τον οποίο τον δίνει συνεχώς δανεικό να ασχολείται και να συντηρείται ακόμα περισσότερο αυτό. Άμα πρέπει να πάρει μια απόφαση και γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε και για τον Ενρίκε, αλλά ξεκίνησε η κουβέντα ότι ακόμα υπάρχουν αρκετά έτσι. Ανοιχτά μέτωπα. Πάντως, επειδή έλεγες πριν για το Ζαμπά, ο Γιώργος Σαββίδης χθες είπε ότι δεν μπορεί το Ζαμπά. Τώρα, αν αυτό θα διατηρηθεί και θα μείνει, εφόσον έρχεται κάποια πρόταση, ας πούμε, εντάξει, θα φανεί. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει και το Ζαμπά. Νομίζω ότι γενικά οι απαντήσεις που δίνει πάντα ο Γιώργος Σαββίδης είναι για το τώρα. Γιατί πολλές φορές λένε ότι αφού είπε αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Άμα έρθει κάποια πρόταση για το Ζαμπά. Δεν μπορεί μετά να πει ότι δεν πωλείται, αν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι, γιατί αν έρθει πρόταση για το Λιμιό, θα πει ο ΠΑΟΚ όχι. Ναι, σου λέω και την προκειμένη, επειδή το σχόλιο ήταν γι' αυτόν. Οπότε αυτά που λέει ο Γιώργος Σαββίδης προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη δόση αλήθειας αυτή τη στιγμή όμως. Όχι στο μέλλον, χωρίς να ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Τώρα δεν πωλείται το Ζαμπά, οκ. Okay. Στο Δευτέρι του Λουτσέσκου για τη σεζόν 19-20 υπάρχει το όνομα του Ζαμπά. Καλά, όλων αυτών υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα ξαναλέω, αν έρθει πρόταση μεγάλη. Ακόμα και για το Λιμιό ή για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, για τον Μπέλκα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πύχης για κάθε ποδοσφαιριστή. Στο ΠΑΟΚ ξέρουν. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ξέρουν αυτό ακριβώς. Αλλά αν έρθει μια πρόταση αρκετών εκατομμυρίων, για παράδειγμα, για το Λιμιό ή για τον Μπέλκα, ο ΠΑΟΚ θα καθίσει στο τραπέζι. Το διαπραγματεύσουν είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Ζαμπά με το δεύτερο μισό τη σεζόν που έκανε, δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι έχει συγκεντρώσει πολλές ομάδες και πολλά βλέμματα επάνω. Όχι, δεν. Οι ομάδες του εξωτερικού συνήθως δεν λειτουργούν έτσι σοβαρές. Επειδή ξέρουμε όμως το μάνατζερ του και πώς λειτουργεί το περιβάλλον του, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν γενικότερα υπήρχαν από τη μεριά του Ζαμπά διάφορες κρούσεις προς ομάδες. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διάθεση τώρα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ο τώρα. Ο Ζαμπά με την σεζόν που έκανε, μόνο εάν ήταν στα καλά τους οι τουρκικές ομάδες που δεν φημίζονται οι άνθρωποι τους και για το κοφτερό μάτι τους. Δηλαδή έχουν κάνει κάτι αγορές με κάτι χρήματα που εντάξει, πραγματικά δεν βγάλουν πίσω τα μισά. Θα μπορούσε να πάει πριν από 3-4 χρόνια σε μια Φενέρμπαχτσέ, σε μια Μπεσίκτας με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά πλέον και οι Τούρκοι δεν έχουν τα χρήματα ή τα έχουν και δεν τα επενδύουν γιατί κατάλαβαν ότι δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ομάδες της κεντρικής Ευρώπης δεν θα σου δώσουν τόσα πολλά χρήματα για ένα παίκτη που είχε τόση πολύ αστάθεια στο παιχνίδι του. Και κυρίως το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Ούτε ο Γερμανός θα δώσει, ούτε ο Βέλγος, ούτε ο Ολλανδός. Καλά, αν πάμε και σε τόπορα αθλήματα όπως είναι Αγγλία, Ισπανία κτλ. Περνάνε από κόσκινο κάθε ποδοσφαιριστή και δεν προχωράνε σε τόσο μεγάλα ρίσκα. Και φυσικά δεν βρήκε ο ΠΑΟΚ το νέο Ρονάλντο, εντάξει, ούτε το νέο Ρωμάριο. Δεν έχει τόσο μεγάλο αυθεντικό ταλέντο Ζαμπά για να πει κάποιο ότι θα δώσει. Αβίαστα, παρότι προέρχεται από κακή χρονιά ή μέτρια χρονιά, όπως θέλει, το λέει ο καθένας,
7, 8, 10 εκατομμύρια για να επενδύσουν σε ένα Βραζιλιάνο. Περιμένουν οι ομάδες, όταν θα σταθεροποιηθεί σε απόδοση και όταν αρχίσει και γίνεται περισσότερο χρήσιμος, ενδεχομένως να γίνει και κίνηση. Στα πόδια του Ζαμπά είναι, χρόνος συμμετοχής θα έχει μπόλικο και φέτος, δικαιολογημένα, πολύ μεγάλη ποιότητά του. Μακάρι να παίξει και ο ΠΑΟΚ στο Champions League, που είναι η πασαρέλα της Ευρώπης, και να μεγαλώσει πάλι, να αυξήσει την αξία των μετοχών του. Αλλά με την εικόνα που έχει το τελευταίο τρίμηνο, νομίζω αρκετοί άνθρωποι ξένων ομάδων πήγαν το όνομά του πιο κάτω στη λίστα από ό,τι ήταν. Ναι. Το κατεβάσαν και μερικές θέσεις. Τέλος πάντων. Το παρακολουθούμε γενικότερα. Γιατί πραγματικά όσο η μεταγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Αλλά υπάρχουν και παίκτες που εφόσον ο ΠΑΟΚ τους θέλει, θα πρέπει και κι άλλοι να ανανεώσουν. Γιατί λήγουν τα συμβόλαιά τους την επόμενη σεζόν. Αυτό που θα δούμε, αγάπη, είναι από σήμερα Κόπα Αμέρικα. Σήμερα ξεκινάει. Ναι. Όχι. Σήμερα. Παρασκευή. Ναι. Σήμερα ξεκινάει ξημερώματα. Ωραία, στέλνια. Οι ώρες πώς είναι, δεν έχω δει καθόλου. Οι ώρες είναι. Είναι νορμάλ. Μία το βράδυ. Α, εντάξει. Πρεμιέρα σήμερα έχει Βραζιλία-Βολιβία. Βολιβία. Τρεις ή μισή το βράδυ. Όχι. Όχι. Όχι, λες. Όχι. Άλλο. Μόνο αυτό. Άλλο. Μπες στοίχημα να δούμε ώρες. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Κόπα Αμέρικα. Α, έχει και νορμάλ ώρες. 12. Αύριο 15 Ιουνίου, Βενεζουέλα Περού στις 10. Ρε Στέργιο, τι είναι Βενεζουέλα Περού. Βρες καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, καμιά Ουρουγουάη. Αργεντινή Κολομβία. Μία η ώρα. Ωραίο. Μία η ώρα. Πότε είναι αυτό. Ξημερώματα Κυριακής. Αργεντινή Κολομβία. Αυτό είναι ωραίο. Αύριο βράδυ δηλαδή, μία η ώρα. Εντάξει, καλό. Ναι. Άλλο. Έχει Παραγουάη Κατάρ. Κατάρ. Κυριακή στις 10. Είναι γκεστάρ. Κατάρ και Ιαπωνία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Το Κατάρ είναι καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην το βλέπεις. Δεν θέλω, όχι, δεν με ψήνει. Άλλο. Και Δευτέρα έχει στη μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη ή σημερινός. Όχι. Α, η σημερινός θα δούμε. Έλα. Η σημερινός. Έλα. Προέδικο. Έλα. Κόψε το μυαλό μου. Νομπόα. Είναι. Παίζει αυτό ακόμα. Ξέρω, δεν τρώω, χάσει. Και η Ιαπωνία χιλή. Τρίτη. Δεν με ψήνω. Ξημερώματα τρίτη. Μόνο το Αργεντινή Κολομβία ψήνει πολύ. Ναι. Η Ουρουγουάη πότε παίζει. Την είπαμε. Η Ουρουγουάη παίζει. Σημερινό, ναι, ναι. Ξημερώματα Δευτέρας. Η ώρα μία. Και η Κολομβία δεν έχει καλή ομάδα. Και η Κολομβία έχει καλή ομάδα. Το σκέφτηκα με αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Και η Κολομβία. Και η Χιλή έχει καλή ομάδα. Και η Αργεντινή και η Βραζιλία. Η Χιλή σου λέω το έχει πάρει δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Πολύ ωραία διοργάνωση. Μετά θα σα δώσω και τα φώτα μου για να βγάλετε χρήμα με το τσουβάλι. Το Κόπα Αφρικα πότε ξεκινάει. Το Κόπα Αφρικα ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή. Εκεί θα θαυμάσουμε Άμπρου Άρντα. Εκεί θα θαυμάσουμε. Α, και τον Άρντα ξεχάσαμε. Άλλη ανοιχτή υπόθεση. Καλά κι αυτή. Αυτή και αν πρέπει να τελειώνει, να δούμε τι θα γίνει. Ας κάνει το παιδί, θα μας πάει όλο καλά εκεί πέρα στο Κόπα Αφρικα. Κοίταξε, να καλό παίξει. Καλό θα είναι καταρχήν να παίξει. Κανένα γκολ να βάλει. Να βάλει κανένα γκολ, καμιά assist. Να προχωρήσει και λίγο η Αίγυπτος. Μπας και βρεθεί μια ομάδα να επενδύσει στο μεγάλο ταλέντο του Άμρ. Ναι. Και στη μεγάλη ποιότητά του. Να μην το ψάξει καλά για την πνευματική του οξυδέρκεια και τον επαγγελματισμό του. Άξι. Δηλαδή να θαποθεί, παιδί μου, με την ποιότητά του. Ναι. Να πει εδώ έχουμε τον νέο Σαλάχ. Ναι. Να τρέξουμε να τον πάρουμε. Μοιάζει κιόλας λίγο, εντάξει. Okay. Εκεί ποντάρουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι δεν έχει ταλέντο ή ποιότητα ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, μιλάμε για ένα σούπερ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά. Στο χάνει συμπεριφορά. Δεν συνδυάζεται με τα πνευματικά του χαρακτηριστικά. Ναι. Επιπόλαιος. Καλά, άστα μου τα πιάσει ένα-ένα για τον Ουάρντα. Ξέρουμε όλοι την Ουάρντα, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Ξαναλέω, θα αναφερθώ αργότερα σε δύο στοιχηματικές επιλογές που νομίζω αξίζει τον κόπο είτε να ποντάρουμε ξεχωριστά σε καθεμία από αυτή ή να τη συνδυάσουμε. Το σίγουρο είναι, αγάπη, ότι μετά από αρκετό καιρό θα ξαναδούμε ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος, εντάξει. Υπήρχαν τα μάτσα του Champions League, ματσάρες. Αλλά εδώ και αρκετό καιρό δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω πολλοί κόσμος θα καθίσει και θα δει αγώνες του Κόπα Αμέρικα, ενδεχομένως όχι τους αγώνες
τον 3,5, αν και νομίζω 3,5 είναι μόνο το Βραζιλία-Βολιβία σε αυτή τη φάση. Εντάξει, εδώ καθόμασταν και βλέπαμε NBA. 4 ώρα. Εσύ καθόσουν και βλέπει NBA. Πολλοί κόσμοι. Και κάνα δύο ακόμα που ξέρω. Όχι, ρε, πολλοί κόσμοι. Εδώ πολύ ξέρω κόσμο που έβαζε ξυπνητήρι, κοιμόταν μία ώρα και έβαζε ξυπνητήρι στις 4 για να δει το ματς. Σοπαρασί. Χθες η ιστορία τελείωσε. Ναι, τι γίνεται. Οι Raptors το πήραν πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ναι. Τι ναι! Μπράτη, τι να κάνω. Σημαντικό, να πω στους δρόμους, τι να κάνω σε αγάπη. Όλοι αυτοί που είναι Golden State τα τελευταία χρόνια τώρα δεν. Κάρι και τέτοια. Εγώ πω το ίδιο πραγματικά. Τι με κοιτάζω έτσι. Όχι, σκέφτομαι ότι ναι, όντως υπάρχουν πολλοί οπαδοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Τα τελευταία χρόνια αυτή. Ναι, επειδή το πέρασε συνέχεια. Εξαφανίστηκαν τώρα. Δηλαδή φέτος δεν είδα πολλή κίνηση. Όχι, εντάξει. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν εξαφανίστηκαν. Απλά έλεγαν ότι ήταν οκ, okay, εντάξει, ναι, είναι λίγο πιο δύσκολη τελική, αλλά πάλι θα μιλήσει με Golden State στο τέλος. Μπράβο, ρε Κάρι, και έτσι σας νικάει το Golden State Warriors. Πήγαν να βάλετε με εμάς και δώσε. Αλλά εμφανίστηκαν οι Raptors. Πάμε Warriors, ναι. Και δύσκολα μέσα στο σπίτι τους κιόλα. Χθες. Δύσκολα. Μ' αρέσουν αυτοί που είναι 5 ομάδες του NBA και 18 ομάδες στην Ευρώπη. Ψάχνουν ο καθένας από κάπου να. Καταρχάς, ταιριότητα ομάδα είσαι, πρέπει να το δειγματίζεις, ρε παιδί μου, γενικά. Άμα δεν το δειγματίζεις, δεν. Ναι. Πρέπει να το κάνεις και αυτό. Πρέπει να κάνεις εκεί 25 post την ημέρα για το καθένα. Δεν είδα πάντως φίλους του Raptors ακόμα. Όχι, δηλαδή να γράψει κάποιος άντρε το Ρόντο, μπράβο. Πρώτη φορά. Όχι, ρε, πρώτη φορά το πήρανε, ρε. Πώς θα κάνουνε κόσμο. Πάρ το 10 φορές στη σειρά. 10, να είναι η Golden State. Και 2-3. Οι Lakers έχουν χαθεί λίγο. Πολλά χρόνια έβλεπα φανέλες τέτοια Lakers. Όταν ήμουν μικρή στο σχολείο, όλα τα παιδάκια Lakers. Τώρα. Ναι, Lakers και Celtics. Ναι, α, και Celtics, ναι. Εντάξει, υπάρχουν οι παιδί μου οι παραδοσιακοί, οι παλιοί, ας πούμε. Εντάξει, στους 100 ή 5. Αλλά η νέα γενιά δεν λέει και Celtics. Όχι. Η νέα γενιά είναι Golden State. Νομίζω. Είναι Golden State, τι άλλο είναι. Μιλγόκι. Εντάξει, άλλο αυτό. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Με το Μιλγόκι. Γιάννη, σαν το κούμπο, ρε φίλε. Τι, χωρίς Γιάννη. Εδώ λέει στο Μιλγόκι. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπεί. Στα 10 παιδιά που γεννιούνται, τα 5 τα βγάζουν Γιάννη. Πάψε. Ναι, ρε. Ζωρό σου μιλάω, ρε. Υπήρχε έρευνα που το έλεγε. Κανονικά. Τρέλα. Οχ. Στεριό. Έλεος. Τέλος πάντων. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα. Ο οποίος. Περνάει δύσκολες στιγμές, είναι η αλήθεια, Στέργιο, αλλά εντάξει, όλα καλά, θα το ξεπεράσουμε. Ο νέος Κάρι, παρένθεση, είναι ο Λέοναρντ, να ξέρεις. Ο Λέοναρντ, ναι, ο νέος Κάρι. Σε ενημερώνω για να το ξέρεις. Τον οποίο αποθεώνει όλος ο κόσμος. Μάλιστα, στην ωραία. Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα να πούμε λίγο όλα τα ποδοσφαιρικά. Και στην πορεία θα έχουμε και μια κουβέντα με ένα παιδί που νομίζω ότι είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε ένα καλεσμένο, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Για πολλά χρόνια. Και είναι και στην επικαιρότητα τώρα, οπότε ναι. Θα μας τα πει όλα. Παρέα μαζί μας, Στέργιο, είναι... Στέργιο, τι κάνεις? Βλέπω κάτι, ρε, εσύ. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα και αύριο, τελευταίες παραστάσεις, ο λαός τραγούδι θέλει. Το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου φτάνει στο τέλος του. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Διαματής Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης, σήμερα και αύριο. Οπότε όσοι δεν έχετε απολαύσει το μεγάλο αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό Στράτο, μπορείτε να το κάνετε σήμερα αύριο, πηγαίνοντας στο Θέατρο Βεργίνα. Αν θέλετε να μην στριμωχτείτε ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε και καλό τραπέζι, κλείνετε νωρίτερα τα εισιτήριά σας, είτε στα ταμεία του καζίνο, είτε τηλεφωνικά στο 217-234-567 ή μπαίνετε στο ticketservice.gr. Υπάρχει και κάτωψη του Θεάτρου Βεργίνα, επιλέγετε το τραπέζι σας και πάτε στο παραένα στο Θέατρο Βεργίνα ή περνάτε μια βόλτα από τα καταστήματα Public, υπάρχει και εκεί δυνατότητα να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Ξαναλέω, σήμερα και αύριο, τελευταίες δύο εμφανίσεις του Άγγελου, του Στέλιου και του Διαματή Διονυσίου στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Σε πολύ πολύ καλές τιμές. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον Φινίκα, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Πολύ εύκολα προσβάσιμα. Θα κλείσετε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους της Αναδομό και όλα θα γίνουν όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η στοίχημα είναι παρέα μαζί μας. Όπως ο Στέργιος έχει κολλήσει σε κάτι αποδόσεις τόση ώρα. Τι βλέπεις τώρα? Α, μακαχρόνια. Ναι, ναι. Ναι, θα βγάλουμε λεφτά, αγάπη, να ξέρεις. Θα βγάλουμε λεφτά. Ναι, οκ. Okay. Και θα το μοιραστώ και με τον κόσμο. Οκ, okay, ναι. Μην το μοιράζει με πολλούς. Μόνο το μοιράζει με πολλούς χαλάει.
Καλά, θα μοιραστώ μόνο το ένα. Εντάξει. Μόνο okay. Το άλλο το κρατούσε για μένα. Εντάξει. Η Στίχημαν έχει πολλές επιλογές, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, για βόλι, τένις, φόρμουλα. Ακόμα είναι πολλές επιλογές. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Στο κανάλι του Προέδρου, ο Κώστας Αποστολάκης σχολιάζει το υποκριτικό ταλέντο του Ντάνου. Ο οποίος Ντάνος, εντάξει, πέρα τα πολλά που έχει δηλώσει, δήλωσε το διάβασε, αγάπη. Τι? Ότι δεν μπορώ να διαβάσω το βιβλίο μου. Γιατί? Μέχρι το τέλος, γιατί λέει συγκινούμε. Άσε μας ρε Ντάνο τώρα, δηλαδή. Δεν έχει ακουστεί αυτό. Δεν μπορείς να διαβάσει το βιβλίο σου. Δηλαδή, φαντάσου τι έγινε όταν το έγραφε, αγάπη. Το είπε σοβαρό. Ναι, σοβαρό. Σοβαρά. Ψάξε, βρες το. Τι λες? Δεν μπορώ να διαβάσω το βιβλίο μου μέχρι τέλους, γιατί λέει συγκινούμε. Δηλαδή, φαντάσου τι έγινε στο γράψιμο. Στο γράψιμο, εντάξει. Δηλαδή, την έχω την εικόνα, ξέρεις. Το δάκρυ να πέφτει, το χαρτί να μουλιάζει, Χρήστο, τα γράμματα να ξεφοριάζουν. Ή το μητρολόγιο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και... Τι ακούμε. Τι ακούμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε δύο λεπτάκια θα μιλήσουμε με τον, με τον Σταύρο. Νομίζω αναλύσαμε σε πρώτη φάση την περίπτωση του Λαύρου. Μας πήγε ο Σταύρος την άποψή του. Όπως θα διαβάσετε και στο ΠΑΟ 24 υπάρχει ένα πρώιμο, όπως φαίνεται, ενδιαφέρον της Τουλούζ για τον Ευθύμη Κουλούρη. Ναι. Νομίζω είσαι στα καρνέ πολλών ομάδων ο Ευθύμης. Πολύ λογικό, μετά από μια φοβερή σεζόν. Είναι 23 χρονών, είναι εν δυνάμει διεθνής. Πρώτος σκόρερ Super League. Πρώτος σκόρερ της Super League. Όσο και να πεις μετράει ότι είναι και υποδοφεσής του ΠΑΟΚ και έχει και συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Δεν χρειάζεται ένα σκασμό λεφτά για την αποκτήσή του. Mm-hmm. Οπότε μια ομάδα της Κεντρικής Ευρώπης που νομίζω ότι του ταιριάζει είτε το Βέλγιο είτε η Ολλανδία και η Γερμανία ενδεχομένως. Αν και το επίπεδο της δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά τέλος πάντων για μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης δεν είναι μεγάλη υπόθεση να δώσει 4-5 εκατομμύρια για να πάρει έναν 23χρονο διεθνή επιθετικό. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα παραχωρήσει τον Ευθύμη Κουλούρη ή όχι. Τώρα που μιλάμε, το πιθανότερο είναι να απολυθεί. Τώρα να αλλάξω τα δεδομένα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι από τους παίκτες που έχουν τραβήξει αρκετά βλέμματα και νομίζω έχουμε μέλλον στο καλοκαίρι για τον Κουλούρη. Ναι. Σίγουρα. Από πολλά μέτωπα και από πολλές πλευρές. Όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, είμαστε στην τελική ευθύνη για να ξεκαθαρίσει η περίπτωση του Σίλβα. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ουσιαστικά οι δύο πλευρές έχουν κάνει όλες τις συζητήσεις, τα έχουν βρει. Σε κάποια φάση η Αχμάτ ανέβασε λίγο τις απαιτήσεις της, ο ΠΑΟΚ κάπου εκεί... Θα τη βρουν την άκρη, εντάξει, είπαμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ κάπου εκεί ήταν που έβραζε ότι σταματάμε και τα αφήνουμε και το παγώνουμε. Μετά η Αχμάτ ξαναεπανήλθε ή μάλλον καταλαβαίνοντας τι έχει γίνει. Ξανά ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συζητήσεων και τώρα φαίνεται ότι πάλι είναι πολύ κοντά για να τελειώσει και αυτή η υπόθεση. Ναι. Για τις αναρτήσεις... Καλά αυτό. ...του Καρυπίδη δεν θα ασχοληθούμε. Ναι. Εντάξει, ας κρίνει ο κόσμος. Πολύ ωραίο επίπεδο γενικά πάντως. Εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Για άλλους μπορεί να είναι ωραίο. Για άλλους μπορεί να μην είναι. Γι' αυτό είπα, ας το κρίνει ο κόσμος. Δεν έχω διάθεση να ασχοληθώ. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Περαιτέρω. Πραγματικά τουλάχιστον εγώ προσωπικά γελάω όταν βλέπω Big Five. Νομίζω όλοι. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια για γέλια. Οκ, okay, άλλος την υιοθετεί. Για μένα δεν υπάρχει ποτέ Big Five. Υπάρχει ένα παραδοσιακό Big Four. Που πλέον είναι Big 3. Ναι. Εντάξει. Αλλά οκ, okay, δεν θα μαλώσουμε κιόλας. Κάνω και Big 5 και 6 και 7. Καθένας κάνει τη δουλειά του. Προσπαθούν και στις σελίδες και καλά κάνουν να πιάσουν και λίγο, να ανεβάσουν την όρεξη των φίλων του Παναθηναϊκού και του Άρη, να διαβάσουν κανένα κείμενο παραπάνω. Ναι. Γιατί εντάξει. Οι σελίδες είναι business. Ναι. Εντάξει, και. Ανεβαίνει ο φίλος Παναθηναϊκού αν διαβάσει ότι το Big Five Παναθηναϊκός, ποιες είναι οι κινήσεις ή ο Άρης κτλ. Οκ. Το κλείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Εντάξει, αγωνιστικό επίπεδο έχουμε πει από πέρσι κιόλας ότι αγωνιστικά ο Άρης
κάνει καλά βήματα. Από εκεί και πέρα το γύρω-γύρω δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν και έχει ουσία να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Ο καθένας κρίνεται για αυτό που λέει και κάνει. Θα πάμε σιγά-σιγά στο Σταυρό. Θα τον κάνουμε λίγο με προσπάθεια. Μεταγραφές έχουμε στην ομάδα Βόλεϊ, θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Έχουμε και εκεί και πώς προέκυψε και τι ακριβώς συμβαίνει με την παραμονή του Γιούρι Φιλίππου που θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Έχουν γίνει ήδη οι πρώτες κινήσεις, ετοιμάζονται οι επόμενες. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Ραφαήλ την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι να περάσει η Γενική Συνέλευση και όλα θα βγουν μετά. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ του Ραφαήλ και θα μας πει για περιπτώσεις που δεν έχουν γραφτεί ακόμα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Και θα αναλύσουμε λίγο το πλάνο, ποιοι θα μείνουν, ποιοι είναι να φύγουν, ποιοι είναι να αποκτηθούν, ποιοι έχουν αποκτηθεί. Αλλά φαίνεται πως στην ομάδα Βόλεϊ θέλουν να κλείσουν νωρίς το ρόστερ παρότι υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος. Σωστά. Καλό θα ήταν να μην αλλάξει πάλι το ρόστερ μισούς της περίοδου. Ναι. Ιδανικά, δηλαδή τα τελευταία χρόνια πάντα πάω καλά, αλλάζει προπονητές, αλλάζει παίκτες, αλλάζει ξένους. Του βγήκε δύο φορές για καλό, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να σου βγαίνει για καλό. Ναι. Δεν είναι πανάκια, ούτε είναι η χρυσή συνταγή να αλλάζει προπονητή. Είτε το Δεκέμβριο είτε τον Ιανουάριο για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρα. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει εύστοχες επιλογές στο 90%, το να προκύψει μια αλλαγή ξένου είναι μέσα στο παιχνίδι, εντάξει. Αλλά το να αλλάξει δύο και τρεις και να αλλάξει προπονητή, αυτό μεσούζει δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι και ο κύριος Τσαλόπουλος και ο Φιλίποφ ξέρουν την ομάδα πλέον, ξέρουν τις αδυναμίες, ξέρουν τα προτερήματά της. Έχει γίνει αρκετή δουλειά σε επίπεδο προεργασίας, να δούμε τι θα γίνει και εκεί μετά το διάλειμμα των Μία. Τον έχουμε. Σταύρο, τι γίνεται εσύ? Τι να γίνει, προετοιμασίες παιδιά. Βορτέ εκεί, νύχια, πόδια, κεφάλια. Μάσκες, προσώπου, τα πάντα. Μάσκες, προσώπου, αρμούδια. Σταύρο, είναι η τελευταία φορά που μιλάμε στον αέρα, όντας εσύ ελεύθερος. Όχι ελεύθερος. Καλά, μην πες και όρκο. Εντάξει τώρα. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Εντάξει, σε 10 χρόνια είναι αλλιώς τα πράγματα. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, Σταύρο. Ναι, εντάξει. Για λέγεις. Αυτό είναι συγκινητικό, άμα το σκεφτείς. Ναι, αν θυμηθούμε ότι όταν ήρθες να δουλέψεις για μένα... Άντε πάλι. Και ήρθες στο πάτωμα και εγώ δεν ήξερα τη λέξη γάμος. Ναι, σωστό και αυτό. Έκτοτε... Έχουν αλλάξει όλα. Περάσαν πολλά, είναι η αλήθεια. Και τώρα σου λέει Σταύρο, σβήσε και εσύ ξέρεις τον γάμο. Σβήσε στον αέρα μαζί, ναι. Σβήσε, ρε φίλε. Σβήσε στον αέρα, ναι, ναι. Μία φορά, εντάξει. Τι μία φορά το έχεις κάνει. Ναι. Είπε σβήσε. Σβήσε, ρε φίλε, δεν μας έχει πει, ας πούμε, άλλη κι άλλη. Μας έχει πει αγάπη. Θα ενημερώσουμε τους ταξιτζίδες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μισό ταξί στη Μητροπόλεως. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα από χθες. Γιατί? Δεν ξέρω, χθες έκανα να φύγω από το κέντρο μια μισή ώρα. Ναι, ας τους ενημερώσουμε. Παιδιά, έχει μεροκάματο εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Συμβαίνει. Έχουμε και δουλειές. Αντέχουμε και δουλειές. Παντρευόμαστε, παιδιά, αύριο. Ναι, παιδιά. Τι έγινε? Σταύρο, πού θες να ξεκινήσουμε, Σταύρο? Φανταστικό το κείμενο που μου έστειλες. Παραδοσιακά, συμπτωματικά μάλλον, το διάβασα δύο λεπτά πριν μου το στείλεις. Αυτό διάβαζα. Για τους 8 λόγους που πρέπει να πας στο Αγρίνιο. Αυτό το πλέον είναι πληρωμένο με εκατομμύρια ευρώ, εντάξει. Εκατομμύρια ευρώ. Και στους 8 είμαστε μέσα, να ξέρεις, Δεν έχουμε πάει πουθενά. Το νούμερο 1 είναι η λίμνη Τριχονίδα. Ναι. Εννοείται έχουμε πάει άπειρες φορές. Καπναποθήκες Παπαστράτου. Τούμπα βολεύει. Τι είπε? Τούμπα βολεύει. Κάτσε λίγο. Θα βολεύει κανένα διάγροπη. Θα βολευτούμε κι εμείς κάποτε. Γιατί δεν δουλεύουν αυτοί, τι πάθανε? Πάρ' το με τα πόδια, θα βοηθήσει. Δεν νομίζω να φτιάξει να πάρω τίποτα με τα πόδια. Συνεχίζω για να το κλείσω, Σταύρο. Καπναποθήκες Παπαστράτου, ο δεύτερος λόγος. Το τρίτος λόγος, αρχαιολογικό μουσείο, έχουμε μάθει τα εκθέματα απ' έξω. Δεν έχετε πατήσει ποτέ, ναι. Τα πάντα γεμάτα κόσμο, καφενεία του. Τον κόσμο που τον έχουν δει, Σταύρωση. Η όμορφη πεζόδρομη. Το αρχαίο θέατρο Στράτου. Και αυτό το χτίζει. Εκεί θα σε πάω, Σταύρο, μια σεζόν. Η πέθριος κινηματογράφος Ελληνής. Και το 8 θα ακούσεις την πιο ιδιαίτερη προφορά. Την έχουμε ακούσει. Την έχουμε ακούσει. Γενικότερα. Θυμάσαι εκείνο το καημένο τον Τζομπάνι που πετύχαμε το βράδυ στην πλατεία.
Τι είχε πει. Κανονικά που ήταν. Ναι, τι είχε πει. Πώς... Τι αυτό και το παιδάκι με τα παγωτά κάποια στιγμή θα την πούμε την ιστορία. Το παγωτό το είχε πει, ρε. Α, το έχουμε πει το παγωτό. Με το παγωτό, εντάξει, το παγωτό είναι... Που ήθελε ο καημένος παγωτό τσικλόφουσκα. Και δεν είχε παγωτό τσικλόφουσκα. Και θέλετε να πάμε και στο Αγρίνιο Σταύρο. Άντε βρε. Λοιπόν... Εντάξει, φίλοι μας, τους αγαπάμε, καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τώρα. Δηλαδή, εδώ ρωτήσαμε το ξενοδοχείο της ομάδας που είναι έξω από την πόλη. Λέει, ναι, να πάω ταξί, όχι, 200 μέτρα εδώ κάνε δεξιά. Και μέσα μας στο κέντρο. Δεν αναπάτε την πόλη, Σταύρο, θα γράψουμε τα παιδάκια. Θα γράψουμε, Σταύρο, τον έναν λόγο που αξίζει να πάει κανείς στο Αγρίνιο. Ποιο? Ο Τζάκη. Όχι, δεν το έχει. Δεν το έχει, όχι. Λοιπόν. Το πας στο γείτονο. Μόνο αυτό δεν είχαμε ζήσει τόσες μέρες. Και να σου πει τώρα, αλλάζω αδερφέ, αλλάζω. Δεν μπορώ. Επειδή δεν είναι κουβέντα κάποιο. Ωραία. Ναι, εντάξει, απλά πριν μιλήσω εγώ, κατάλαβες. Τι έκανε. Ναι, εντάξει. Ναι, εσύ καλά κάνεις, το ρωτάς, εγώ τι κάνω. Θα τα ακούσουμε όλα. Έλα Σταύρο, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στα ποδοσφαιρικά λοιπόν. Λάμπρου, κοίτα, ένα νέος, είχε κάνει καλή σεζόν. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει προδιαγράφει, το είχαμε την προετοιμασία πέρσι. Το πιστεύω πολύ, είναι 21 χρονών δηλαδή, το παιδί είναι κανονικός ποδοσφαιριστής και όλο το πακέτο, λίγο στα αμυντικά του να βελτιωθεί λίγο στο τακτικό κομμάτι και νομίζω ότι είναι έτοιμος για πάω και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, είναι ένα παιδί που το πιστεύει και το ίδιο, φαίνεται. Μακάρι να έχει μια εξίσου καλή παρουσία όπως πέρσι και στην Ολλανδία, ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, πιο ανοιχτό. Αλλά από εκεί και πέρα, για μια ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια, παιδιά που ξέρουν τι να κάνουν όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, θα ευνοηθούν πιστεύω από το γεγονός αυτό. Ξεχωράνε οι χώροι στην Ελλάδα, είναι λίγο διαφορετική από την Ολλανδία. Και σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Αλλά νομίζω ότι το ξέρει το πρωτάθλημα Έλληνας. Έχει παίξει εδώ, έχει παίξει και με τον Ερακλή, έχει παίξει και με τον Πανιόνιο. Άρα δεν είναι θέμα προσαρμογής, το ξέρει το παιχνίδι. Και πήρε πολύ σοφή επιλογή που επέλεξε σε συνεννόηση με τον Λουτσέσκο πέρσι να πάει να παίξει και όχι να περιμένει κάποιες ευκαιρίες και να χωθεί εκεί στο πέσο ανάμεσα στο Ζαμπάκι και τον Λιμνιό. Νομίζω καλά έκανε. Ναι. Ένα παιδί το οποίο, παραλαμβάνω, τα νούμερα του είναι εκπληκτικά, έχει συμμετοχή στα 18 από τα 50 γκολ της ομάδας του, η οποία σώθηκε, παρότι ήταν ένα από τα πρώτα φαβορί για εμβολιασμό στην Ολλανδία. Εντάξει, θα το δούμε το παιδί. Καλός παίχτης είναι, καλά στοιχεία έχει. Ουσιώς δεν τον κάλεσε στην εθνική βέβαια, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω και αυτό. Ναι. Ναι. Κοίταξε, ετοιμάζουμε ένα γερό ξεκαθάρισμα, Σταύρο. Άντε πάλι. Και ο Λάμπρου είναι μέσα στη νέα γενιά. Θα φύγει πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Θα φύγει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος θα φύγει σίγουρα. Είμαστε έξαλλοι. Θα καθαρίσουμε κόσμο και κοσμάκι. Αλλά ο Λάμπρου είναι μέσα στη νέα εθνική που ετοιμάζουμε. Ναι. Μας έπεισες και στέλνω. Ωραία. Μας έπεισες. Υπάρχει το θέμα του Ισμαήλ Σίλβα ακόμα, Σταύρο. Είναι ανοιχτό. Παράδειγμα να πάρουμε μπόνους σε ένα ποδηλάτη. Ο οποίος και να το χτυπούσαμε με τα μάξια του Μουστονίδα, δεν βλέπω να πάθαινε και τίποτα. Ναι. Τον έδειξε, δεν ήταν λίγο 2-14 μαύρους. Ήταν λίγο δυνατό το παιδί. Πάμε στα άλλα. Ο Ισμαήλ Σίλβα τώρα είναι μια περίπτωση που πάω περιμένει την απάντηση. Νομίζω ότι αν περιμένει για πολύ καιρό την απάντηση ακόμη, μπορεί και να μην γίνει. Αλλά νομίζω ότι έχει προχωρήσει πολύ με την Κρόσνη, έχει προχωρήσει πολύ και με την επαφή με τον ίδιο τον παίκτη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Οι μέρες λιγοστεύουν, πώς έχουμε σήμερα 14. Άλλες μέρες που είναι ώρας της προετοιμασίας. Κοίτα, deadline λογικά είναι η πρώτη του Ιούνιου που θα φύγουμε στην Ολλανδία. Ναι. Μέχρι τότε δεν έχουμε κάτι το οποίο... δεν θα έχουμε πολλά περιθώρια από εκεί πέρα. Θα υπάρχει ένας μήνας για να μπουν τα νέα παιδιά στην ομάδα. Δεν είναι μικρό διάστημα ένας μήνας. Απλά καλό είναι να τον έχουμε αυτό το μήνα ολόκληρο. Ναι. Και με δεδομένο ότι η Μαουρίτσιο και η Βιερίνια είναι εκτός στην αρχή της σεζόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα παιδιά που θα έρθουν μπορεί να έχουν και πολύ κομβικό ρόλο στη μοίραση για την εξομοίωση της Champions League. Ο Κάνιας τι κάνει, Σταύρο? Καλά, είναι χαιρετίσματα. Ωραία.
Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου. Ναι, περιμένουμε και τον Κάνια σήμερα. Περιμένουμε και τον Κάνια σήμερα. Δεν υπάρχει πάντως κάποια τελευταία εξέλιξη, έτσι είναι. Ο Κάνια σήμερα περιμένει τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει καμία πρόταση στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Περιμένει. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε εικόνα και από αυτό. Μάλιστα. Άλλα θεματάκια ανοιχτά, εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει ένα κεντρικό χάφ και ένα εξτρέμ. Εντάξει. Ναι. Αριθμητικά στα εξτρέμ είμαστε καλά, αλλά στις σταθερές δεν είμαστε. Ναι, το έλεγα και πριν. Δεν ότι... υπάρχει ο παίκτης. Ότι ναι, ακόμα... ο Μίσος Βαρέλη είναι ο παίκτης που σίγουρα είναι σταθερά όταν παίζει στην Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη θα μου επιτρέψετε να έχω μια φοβία μετά από κύβος ο Ξάντης 03 που δεν μπορούσαμε να τους συναντήσουμε ούτε στο χειραψία στην αρχή. Κοίταξε, τώρα ο ΠΑΟΚ Σταύρο έχει Λάμπρου, Ζαμπά, Λιμνιό, Ερίκε και Μπίσεσβαρ. Πέντε. Αλλά και πάλι και πέντε να μείνουν, που δεν θα μείνουν πέντε, θεωρώ εγώ. Να σου πεις, θα πέσει και πολλά παιχνίδια δεκάρι. Ναι. Δηλαδή. Ωραία. Αν αφήσεις τον Μπίσε είναι τέσσερις. Και οι τέσσερις να μείνουν, λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει, έτσι δεν είναι. Θα πάρει, μια σταθερά, δεν γίνεται. Έτσι λέει. Απλά να βρεις καλό, σε καλή ηλικία μπορεί να περιμένει κιόλας. Ναι. Άρα έχουμε δεδομένη την ενίσχυση με τον Λάμπρο και περιμένουμε να δούμε το, αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ στα κοντά εξτρέμ, που έχει περιπτώσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος, οι περιπτώσεις είναι τσιπαρισμένες. Κάποιες από αυτές μιλάμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα κλείσουν τώρα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα ψάχνουμε, ξέρουμε ποιοι υπάρχουν στην αγορά. Δεν είναι δύσκολο. Πρώτη τελευταία ερώτηση, αν θέλεις κάτι να πεις για την ομάδα Βόλεϊ και την παραμονή του Γιούρι Φιλίποφ. Άμα το πεις με την Κίκη στο Βόλεϊ, δεν σπέζει τώρα, πού να ξέρει. Καλός άνθρωπος. Και τελευταία ερώτηση, Σταύρο, θέλω λίγο τα φώτα σου, γιατί ξεκινάει σήμερα το Copa America. Ωραία. Βραζιλία και Αργεντινή είναι τα φαβορί. Από τη μία Βραζιλιάνοι παίζουν στα κόκκινα όλη την ώρα. Από την άλλη οι Αργεντινοί περιμένουν τα πάντα από το Μέση. Δεν ξέρω, πραγματικά, πολύ ανώμαλο το τουρνουά. Ναι. Το Περού έχει καλή ομάδα. Από αυτά που διάβασα. Και η Κολομβία έχει καλή ομάδα. Λένε. Η Κολομβία έχει, αλλά θα παίξει ο Άσο Αργεντινή. Τι θα παίξεις? Τον Άσο λες. Θεωρείς, Σταύρο, ότι είναι ένα καλό στοίχημα το να το κατακτήσει η Ουρουγουάη σε απόδοση 8? Όχι. Όχι. Ευχαριστούμε, Σταύρο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Παραλίγο να έχουμε live καυγά μεταξύ Τζι, νομίζω, στην αρχή εκεί. Κάτι συνέβη. Άρα, Σταριό, δεν θα μου κόψει τα φτερά ο Σταύρος, το έχω τσεκάρει. Όχι, το κρατάμε. Ουρουγουάη σε απόδοση 8, εγώ θα κρατήσω. Σουάρες, Καβάνι, μια χαρά δίδυμο έχουν. Με προβλημάτισε λίγο τώρα. Η μεσαία μας γραμμή είναι μια χαρά, το είδαμε και στο Μουντιάλ. Έχουμε και το Γοδίν που ρώτησε για τον ΠΑΟΚ στην άμυνα. Άμα ρώτησε ο ΠΑΟΚ, όλα καλά. Οπότε νομίζω. Το κρατάμε. Δεν θα παίξω Βραζιλία στο 2-20, ούτε θα παίξω την αλλοπρόσθετη Αργεντινή. Που σε κάθε διοργάνωση συνδυάζει την παρουσία της μια μεγάλη αποτυχία. Ναι. Γενικότερα δεν παίζω στοίχημα με το αν θα ξυπνήσει κάποιος ο Μέση ή κάποιος άλλος από την Αργεντινή. Οπότε θα πάω εγώ στην επιλογή της Ουρουγουάης σε απόδοση 8. Και αν χάσαμε αγάπη. Πρώτη φορά είναι ή τελευταία. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε και με Ραφαήλ να πούμε λίγο τα υπόλοιπα. Έχουμε και τη συνέντευξη κλεισμένη για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σήμερα και αύριο τελευταίες παραστάσεις, τελευταίες εμφανίσεις θα προτιμάτε. Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου, Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα, στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για να έχετε το τραπέζι σας, να μην ταλαιπωρηθείτε να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να μπείτε αμέσως. Στα ταμεία του καζίνο εισιτήρια όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public υπάρχει και η επιλογή να κλείσετε τηλεφωνικά στο 217-234-567. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Και φυσικά ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, η στοίχημα.gr είναι μαζί μας.
με πολλές επιλογές. Είπε ο Στέργιος ότι ξεκινάει και το Κόπα Αμέρικα και μετά και το Κόπα Αφρικα. Οπότε έχει και παγκόσμιο κύπελο γυναικών σε εξέλιξη. Και τώρα Στέργιο. Ορισμένοι παίζουν, αγαπητοί. Δεν ακόμη περισσότερο αυτό. Δεν έχω, εικόνα, αλλά ορισμένοι το παρακολουθούν. Εντάξει. Έβαλα την πρώτη εβδομάδα, σα το είχα πει. Ποιο? Τη Βραζιλία. Σε κάποια φάση. Κουβά. Ναι, γιατί πίστευα. Λόγω Βραζιλία, λέω καλέστα, είναι δεν. Ναι, τελικά ναι, μάλλον δεν. Ναι. Ότι τέλος πάντων η στοίχημα έχει πολλές επιλογές. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει το live καζίνο, υπάρχει και το σερί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι ή όχι. Έχει κάνει επίθεση μέσω του Facebook, αγάπη, ναι, στον Ιβάν Σαββίδη. Ποιος λες? Δεν ξέρω. Ο Νίκος Μαστοράκης. Τι αυτό το ιερό τέρας της σκηνοθεσίας. Γιατί βασικά, από πού και σπου. Τα τόσα ρεζουργήματα. Τι τον πείραξε? Τον πείραξε που στο Όπεν φιλοξενούν και ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Λες και πριν δεν φιλοξενούσαν. Ναι. Ναι. Και. Και για να έχει γράψει μια ιδέα στο Facebook. Ναι. Όπως γράφουν οι περισσότεροι. Δηλαδή. Γιατί δεν έχει βήμα κάπου αλλού. Γιατί άραγε. Και μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτός ο φουκαράς λέει που σκορπάει εκατομμύρια. Ναι. Το φουκαρά τον Ιβάν. Ναι, τι λέει, τι έγραψε. Ιβάν λέει αλλά όχι τρομερός που ανοίγει την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία. Και θυμούνται λέει όλη τη δήλωσή του ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και περίμενε ότι το Όπεν θα γίνει μέγκα και αυτός ο φουκαράς που σκορπάει εκατομμύρια. Λέει ποιος, ξαναλέω, ο Νίκος Μαστοράκης. Το πρόβλημά του ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Το πρόβλημά του προφανώς είναι ότι δεν του έδωσε κάποια εκπομπή στο Όπεν. Μάλλον. Ναι. Μπάς και τον βγάλει από το Ταμείο Ενεργείας. Ναι. Και okay. Βρήκε τρόπο τώρα ο Νίκος Μαστοράκης, ξαναλέω, να κάνει επίθεση στον Ιβάν Σαββίδη. Φουκαράς. Σκορπάει χρήματα. Θυμηθήκαμε ξανά τον Νίκο Μαστοράκη. Πες πόσα χρόνια έχεις να τον ακούσεις, αγάπη. Όχι, ρε, ήταν πρόσφατο Σαρβίλα. Είχε γίνει ολόκληρο χαμός γιατί πήγε. Ναι. Τέλος πάντων. Πριν από εκεί όμως, 3-4 χρόνια. 5-6. Ναι. Μπράβο λοιπόν στον Νίκο Μαστοράκη. Μέσω του Ιβάν Σαββίδη ξαναβρέθηκε στην επικαιρότητα. Εγώ τον είχα ξεχάσει εντελώς. Και αυτό θα το αφήσουμε έτσι. Νορμάλ πράγματα. Ναι. Φουκάρας. Είναι αυτό το ελληνικό βλαχο-celebrity, τα social media και εντάξει, τον κάθε πικραμένο, πραγματικά. Και οι ειδήσεις του τύπου, πώς την έλεγες την νωρίτερα, ποια? Στο διάλειμμα, ο Χρανιώτης έκανε unfollow τον Ντάνο. Ναι. Ήταν μανίδι. Αυτό το βλαχοσύστημα το δικό μας, δηλαδή, κλαίνει celebrity, εντάξει, με το δικό μας το social system. Κανονικά. Με τον Ντάνο, τον Χρανιώτη, τον Μαστοράκη. Άντε μην πω άλλους 10-20 τώρα που έχουν τεπρόχια στο μυαλό. Το αφήνουμε και αυτό. Τα πάμε σε μισό λεπτάκι στον Ραφαήλ. Έχουμε εξελίξει το βόλεϊ. Υπάρχει παραμονή του Γιούρι Φιλίππο στον πάγκο. Έχουν γίνει μεταγραφές, θα γίνουν κι άλλες. Να δούμε τι θα μας πει ο Ραφαήλ. Ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα μείνουν. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον ρεπορτάζ. Θα μας το πει όλο ο Ραφαήλ. Εκεί είναι φουκαράδες τέργια ή όχι? Είναι εκεί φουκαράδες ή όχι? Όχι, φουκαράς είναι μόνο η Μασαβίδης. Ναι, για τις κορπέλες αυτά. Εντάξει, έχει μια λογική. Ναι, έχουμε. Έλα ρε Ραφαήλ. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσύ? Εσύ Ραφαήλ, υιοθετείς τον χαρακτηρισμό φουκαρά που κόλλησε στον Ιβάν Σαββίδη ο Νίκος Μαστοράκης? Εντάξει, που λες είχε καιρό να εμφανιστεί, είχε εμφανιστεί πριν λίγο καιρό στο ράδιο. Ναι, δεν το είχα πάρει καμπάρι. Και τώρα το έκανε, ναι. Και τώρα ήρθε και έδεσε και με την νέα τοποθέτηση. Εντάξει, ναι, μάλλον αυτό. Δεν έδωσε εκπομπή, γι' αυτό. Μάλλον ήθελε στο Όπεν ο φοβερός αυτοσκηνοθέτης, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Αλλά ρε φίλε, πες κάτι άλλο. Ο φουκαράς Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή. Εντάξει. Γράψε κάτι άλλο. Πολλά μπορείς να γράψεις. Έχουν γραφτεί πολλές ιδέες, αλλά όχι και φουκαράς, εντάξει. Τέλος πάντων, Ραφαήλ, πάλι καλά, υπάρχετε εσείς και υπάρχει μια κινητικότητα. Και παίρνετε πέρα. Είπαμε, ήθελε λίγο υπομονή, μια εβδομάδα υπομονή να κάνει λίγο η φίλη του Πάκου. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Ξεκινάμε νομίζω με τον προπονητή που είναι εντάξει σε κάθε ομάδα το Α και το Ω. Συνήθως, ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις. Ναι. Παραμονή Γιούρι Φιλίππο, αναμενόμενο έτσι. Αναμενόμενο. Το περιμέναμε, το έλεγες.
έκλεισε και πάρα πολύ γρήγορα η συμφωνία, σχεδόν δηλαδή μετά το τέλος της προηγούμενης σεζόν και πριν φύγει για την πατρίδα του πάλι ο Γιώργος Φίλιππος, ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και από τη μέρα στην ουσία έτρεχε ο σχεδιασμός κάτω από ακραμιστικότητα και σιγά σιγά στελεχώνεται το ρόστερ. Κοίταξε, στη μικρή θητεία του Γιούρι Φιλίπποφ σίγουρα του πιστώνεται η συμβολή στο κύπελο Ελλάδος, άλλαξε την ψυχολογία της ομάδας, έτσι δεν είναι? Ναι, και με μια ομάδα που στην ουσία δεν ήταν δικιά του 100%, σε καμία περίπτωση, 100%. Δεν είναι έφυξε εκείνος, ναι, την βρήκε έτοιμη, αλλά νομίζω ότι φάνηκε το έργο και στους τελικούς δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτή την ψυχολογική ανάταση στην ομάδα. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές με αλλαγή προπονητή να αλλάζει ψυχολογία, να αλλάζει ψυχοσύνθεση, αλλά αν δεν υπάρχουν οι βάσεις ρεφαλής σε μια ομάδα, κανένας προπονητής δεν είναι μάγος και να πάει μια ομάδα από το 5 στο 7 ή από το 7 στο 9 για να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα έχει την πολυτέλεια να κάνει το ρόστερ όπως θέλει ο ίδιος, έτσι δεν είναι, σε συνεργασία με τον κύριο Τσαλόπουλο. Οπότε από θέμα προπονητή ο ΠΑΟΚ είναι εντάξει. Και υπάρχουν και μεταγραφές. Ήδη ανακοινώθηκε ο Μάρσαλ σήμερα το πρωί, ο Καναδός ο 29χρονος ακραίος. Είπαμε και χθες σημαντικές λύσεις θα δώσει και στην υποδοχή και στο κομμάτι της επίθεσης. Και εκείνος δήλωσε ενθουσιασμένος που θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Έβαλε ήδη ψηλά τον πύχη και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο να το κατακτήσει. Είναι ένας παίκτης γενικότερα, όπως μας είπε και χθες στο ΠΑΟΚ 4 ο Βαν Ντόρν, ο Καναδός κεντρικός που έχει περάσει το παρελθόν από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον ξέρει πάρα πολύ καλά από την Εθνική Καναδά. Είναι ένας παίκτης που τα δίνει τα πάντα στο γήπεδο. Είναι και κριτικός χαρακτήρας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και την ήρεμη δύναμη μιας ομάδας. Και περιμένουμε, νομίζω, να τον δούμε με μεγάλη ανυπομονησία στο Παλατάκι από τον Οκτώβριο. Έχει ήδη αποκτηθεί ο Στεφάνου. Περιμένουμε, ναι, το τυπικό της αναγκαίου. Γενικότερα είναι οι 11 από τους 14 φαίνεται πως έχουν κλείσει στο ρόστερ. Μπορούμε πλέον να πούμε και ονόματα, για πες, νομίζω, για πες, αν θέλουμε. Λοιπόν, στην πάσα έτσι όπως φαίνεται μένει το δίδυμο του Ντίμα Φιλίππο με τον Θάνο Ντερζή. Από πέρσι είχαν βρει την χημεία μεταξύ τους. Είναι δύο έμπειροι αθλητές, οι οποίοι νομίζω θα δώσουν λύσεις στον ΠΑΟ και φέτος. Στα άκρα έχουμε σίγουρα τον Μάρσαλ, ο οποίος ανακοινώθηκε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται ο Σωτήρης ο Σωτηρίου. Υπάρχει μία, μάλλον όπως φαίνεται, εσωτερική μεταγραφή. Ο Νικήτος Ευρεμίδης παραμένει στον ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον μετατοπίζεται στα άκρα από τη θέση του Λίμπρο που έπαιζε πέρσι. Και περιμένουμε τη μεγάλη κίνηση από ό,τι φαίνεται του ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι, που θα είναι στην θέση του ακραίου. Υπάρχουν συζητήσεις με παίκτες υψηλού επίπεδου από τη Ρωσία, λένε οι πληροφορίες. Εξετάζονται πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι φέτος εκεί θα δώσει το βάρος ο ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη θέση, στα άκρα δηλαδή, στον παίκτη ο οποίος θα δίνει λύσεις στην επίθεση. Ορακίζει δηλαδή την υποδοχή του στα άκρα με τον Μάρσαλ και τον Σωτήριο και τον Εφρεμίδη που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι και ψάχνει έναν επιθετικογενή ακραίο. Εκτός των Ελλήνων, Ραφαήλ, στους ξένους, ποιοι έχουν αποχωρήσει σίγουρα σε σχέση με πέρσι? Αποχωρούν και ποιοι ακόμα είναι μετέωροι? Ο Όκολιτς, που εντάξει εξαργύρωσε νομίζω την καλή του χρονιά στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι στην Πολωνία από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει. Θα τον ήθελε νομίζω ο ΠΑΟΚ τον Όκολιτς. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να έχει αντίρρηση. Ναι, και ο Όκολιτς νομίζω ότι πέρασε καλά, έκανε φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, κρατάει νομίζω ακόμα καλές επαφές με τους φίλους ομάδας. Αλλά εντάξει, είναι επαγγελματίας αθλητής, λογικό να τον προσεγγίσουν ομάδες που θα αγωνίζονται ίσως και στο Champions League. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Όντως. Άλλος. Από εκεί και πέρα ο Σαφράνοβιτς, εντάξει, νομίζω ότι είναι τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, από ό,τι όλα δείχνουν. Δεν θα συνεχίσει στον Δικέφαλο. Ήδη έχει αποκτηθεί βέβαια και ένας ξένος, ο Μάρσαλ, στα άκρα και ψάχνουν κάτι πολύ καλύτερο για δεύτερο ξένος σε εκείνη τη θέση. Ο Μοκουντουντία και εκείνος δεν συνεχίζει, αφού είπαμε ποιο είναι το πλάνο στα άκρα, και υπάρχει το ερωτηματικό με τον Κλαμπ Βάικ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ποιος θα είναι ο βασικός του διαγώνιος για την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν και εκεί αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι, όμως ο ΠΑΟΚ κρατάει ανοιχτή επαφή και με τον Ολλανδό διαγώνιο και εκεί θα ξεκαθαρίσει το θέμα τις επόμενες μέρες, ενώ από ό,τι φαίνεται στο δεύτερος διαγώνιος μένει ο νεαρός ο Αλέξανδρος Μπούτος. Τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πιστεύουν ότι μπορεί του χρόνου να δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία. Δεν ήταν άσχημος ο Κλαμπ Βάικ, και αν το πάρουμε λίγο, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη, σε σχέση με τον Μαγκουτούτια πρόσφερε περισσότερα. Ενώ περιμέναμε τον Αμερικανό να δώσει το κάτι παραπάνω, δεν.
και για τον Κλαμπάκη ισχύει το ίδιο, ότι ήρθε και αυτό στα μέσα της σεζόν, δηλαδή είχε πολύ λιγότερο χρόνο να συνεργαστεί και με τον Φιλίπποφ, τον Ντίμα και με τον Τερζή στην πάσα τουλάχιστον. Οπότε φαντάζομαι ότι αν μείνει τουλάχιστον εκείνος, έχουν μια περισσότερη χημεία. Αλλά πάντως και εκεί ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κάτι καλό στην Διαγώνιο. Ναι, πάντως θα πρέπει και ο Ντίμα λίγο να σταθεροποιήσει την απόδοσή του σε σχέση με πέρσι. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι εντυπωσιάστηκα. Σίγουρα έδωσε βοήθεια, αλλά νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Εννοείται, ένας έμπειρος αθλητής. Τον γνωρίζουμε και εκείνος, νομίζω, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να δώσει και ευελπιστούμε ότι φέτος από την αρχή της σεζόν θα γίνει αυτό. Πέρυσι, εντάξει, σίγουρα και οι αλλαγές που γίνανε στη σεζόν επηρεάζουν ένα πασαδόρο. Δηλαδή, όταν παίζει με άλλο ρόστερ στους πρώτους 6 μήνες και με άλλο στους άλλους 6, είναι λογικό να επηρεάζει σε μια τέτοια θέση ένας παίχτης. Ναι. Και νομίζω, Ραφαήλ, σιγά-σιγά και στο γυναικείο βόλι κινούνται διάφορα πράγματα. Ναι, να κλείσουμε λίγο και με το βόλι για τις άλλες θέσεις. Είναι στο λίμπερο, όπως όλα δείχνουν, Στεφάνου και η παραμονή του Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Και στο κέντρο τώρα, από ό,τι φαίνεται, τα Κουρίδης Γάτσης παραμένουν στην ομάδα από την περσινή σεζόν. Όλα συγκλίνουν ότι θα ανανεώσουν την συνεργασία τους οι δύο αυτοί παίχτες. Έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη Χαραλαμπίδη, ενός έμπειρου Έλληνα κεντρικού, μετά από 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει και στην ΑΕΚ και στο Φοίνικα Σύρου. Θα βοηθήσει και αυτός ερχόμενος από τον ΠΑΟΚ. Πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τέταρτο κεντρικό μετά την αποχώρηση του Μάρκεζ στα μέσα της χρονιάς. Ναι. Είχε βγάλει τη χρονιά ο Κολυφτακουρίδης και Γάτης. Και εκεί περιμένουμε ακόμα έναν ξένο κεντρικό. Δεν βιάζεται. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στην αγορά να βρει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αποτελέσει στην ουσία το βασικό δίδυμο με τον Γιάννη Τακουρίδη. Και από ό,τι φαίνεται ο νεαρός ο Καπετανίδης που ήταν στους ακραίους θα δοθεί ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα για να πάρει παραστάσεις, να πάρει παιχνίδια στα χέρια του και να επιστρέψει ίσως στο μέλλον στο ΠΑΟΚ αφού έχει τριετές συμβόλαιο. Ολυμπιακός πώς κινείται, Ραφαήλ, μέχρι τώρα? Ολυμπιακός νομίζω και αυτός που έχει κλείσει περίπου το μισό ρόστερ του. Χθες έμεινε ο Παπαλεξίου νεαρός κεντρικός. Υπάρχουν οι δύο οι ξένοι που ήρθανε. Ο Γεώργη και ο Χουσάη, ο Αλβανός, ο οποίος δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί νομίζω ακόμα. Mm-hmm. Είναι ο Τερβαπόρτη που μένει στη Πάσα μαζί με τον Στιβαχτή. Ο Κουμεντάκης μένει και εκείνος στον Ολυμπιακό. Βουλκίδης και Πετρέας στους κεντρικούς και ο Νεραίος Παπαλεξίου που είπαμε πριν. Άρα μένει μια θέση που θα καλυφθεί λογικά είτε από τον Ανδρεάδη είτε από τον Σμαραγδί. Στο Λίμπερο ο Ολυμπιακός δυναμώνει φέτος με τον Μένιο τον Κοκκινάκη που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Περιμένουμε και εκεί ακόμα έναν παίχτη. Και στο Διαγώνιο έχει πάρει τον Φίνγκερ από την Τσεχία. Καλός παίχτης και αυτός με αρκετές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και εκεί περιμένει ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμα μια κίνηση με Έλληνα Διαγώνιο. Άρα νομίζω ότι και για τους ίσως και την άλλη εβδομάδα να έχουμε τα τελικά ρόστερ των ομάδων. Ναι, και για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έχουμε πολύ νωρίς εικόνα φέτος. Ναι. Πολύ νωρίς νομίζω και για τις δύο ομάδες. Και έτσι όπως φαίνεται, την άλλη εβδομάδα ίσως έχουμε και την τελική τους εικόνα. Ραφαήλ, στα γύρω-γύρω από τις άλλες κινήσεις που γίνεται στο πρωτάθλημα, υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που θα δυναμώσει πολύ για τη φετινή σεζόν ή πάλι πάμε στους δύο? Δύσκολα. Ο Όφη κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Όφη. Ο Φώτιστος έχει κάνει τρεις κινήσεις καλές σχετικά. Γιώργου Μελιωτάκης, ο Έλληνας και οι δύο ξένοι που αποκτήθηκαν. Φαίνεται ότι ο Όφη, αν δηλαδή δεν κινηθούν με πολύ ψηλούς στόχους οι άλλες ομάδες, ότι μπορεί να χτυπήσει από την πρώτη χρονιά εξάδα, γιατί όχι και τετράδα. Εντάξει, τώρα σε επίπεδο για το τίτλο όμως νομίζω ότι πάω και ο Ολυμπιακός θα είναι οι δυο τους. Πάω και ο Ολυμπιακός, ναι, και ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται δηλαδή, κινήσεις του θα κρατήσει τον κορμό των περσινών με τους νεαρούς Έλληνες παίκτες, με τον Πελεκούδα που ανακοινώθηκε ήδη και τον Πανταλέον. Και προφανώς θα πάει ίσως σε λίγο καλύτερους ξένους σε σχέση με πέρσι, μήπως μείνει και ο Γιορτάνου, δεν ξέρω. Λογικά θα πάει για τρεις ξένους, ενώ πέρσι ήταν με δύο. Άρα δεν τον υπολογίζουμε τόσο πολύ ως τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Όχι, όχι, πάω και ο Ολυμπιακός νομίζω έχουν ξεφύγει. Ο Ηρακλής και εκείνος θα κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις από εβδομάδα νομίζω. Μένει ο Ορφανός στον πάγκο. Οι υπόλοιπες ομάδες πραγματικά περιμένουν νομίζω τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, να πάρουν λίγα χρήματα. Ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά από ό,τι μαθαίνουμε στο Φίνικα Σύρου, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, τρεις μήνες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι ομάδες πραγματικά δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι. Δεν έχουν γίνει γενικές συνελεύσεις εκεί πέρα. Δεν ξέρουν πώς θα κινηθούν ούτε καν στο σχεδιασμό δηλαδή. Δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Εντάξει, ακόμα. Γενικότερα κάθε χρονιά είναι δύσκολη και το βόλεϊ. Απλώς έχουμε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που μπορούν να κινηθούν σε άλλες ταχύτητες από τους υπόλοιπους. Δεν έχει γίνει ξαφνικά πρωταθληματάρα από τα καλύτερα της Ευρώπης.
υπάρχουν ακόμα παθογένειες και ομάδες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και ψάχνουν και το ευρώ. Ακριβώς. Εντάξει, γενικότερα, ανεξάρτητα, λέω, αν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι σε υψηλό επίπεδο και μπορούν να σταθούν και αξιοπρεπώς στην Ευρώπη, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Γιατί μέχρι εκείνη νομίζω το ελληνικό βολί. Και όχι το Champions League. Επειδή άνοιξε και το θέμα της Ευρώπης, να ξεκαθαρίσουμε ότι επειδή έγινε όλο το θέμα με τον Ολυμπιακό που δεν δήλωσε συμμετοχή στο Champions League, ο ΠΑΟΚ επέλεξε να μην αντικαταστήσει φέτος όπως έκανε πέρσι τον Ολυμπιακό στο Champions League. Οι άνθρωποι του επέλεξαν το CF Cup, ήταν και η επιλογή φυσικά που έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που βγήκε κυπελούχος. Και έγινε γιατί το CF Cup ξεκινάει πολύ αργότερα σε σχέση με το Champions League. Φέτος η σεζόν στο βόλιο θα τραβήξει πάρα πολύ με τις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν μάτς μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Άρα θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ μέσα σε 10 μέρες δηλαδή να έρθουν όλοι οι διεθνείς, να προετοιμαστούν και να μπουν κατευθείαν σε αγώνες προγραμματικών Champions League, που αυτό θα καταπονούσε πάρα πολύ την ομάδα. Οπότε πάρθηκε απόφαση να μην εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ το δικαίωμα που παρουσιάστηκε για το Champions League και να μπει πολύ πιο οργανωμένος και πολύ πιο έτοιμος στο CEF Cup από την αρχή, δηλαδή στην διοργάνωση. Απλώς θεωρώ, Ραφαήλ, αν με το καλό ΠΑΟΚ επιστρέψει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Champions League, θεωρώ εγώ. Ναι, του χρόνου δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ το έχει δείξει, δηλαδή, στο Champions League, ακριβώς όπου το δίνεται η ευκαιρία. Είναι πιστός τουλάχιστον στην κορυφαία της συλλογική διοργάνωση. Και νομίζω ότι και φέτος υπήρχε δηλαδή η σκέψη, απλώς αποφασίστηκε από κοινού και από τον προπονητή και από τη διοίκηση, επειδή ήταν πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα με τις εθνικές ομάδες και είναι όλοι οι παίκτες σχεδόν του ΠΑΟΚ, υπάρχουν πάρα πολλοί διεθνείς και ο Μάρσαλ και οι υπόλοιποι ξένοι λογικά που θα έρθουν. Επομένως αποφασίστηκε αυτό να παραμείνει ο ΠΑΟΚ στο CEF Cup που κέρδισε τη συμμετοχή του μέσα από το κύπελλο. Ναι, πάμε λίγο και στο βόλιο γυναικών, άλλη μια μεταγραφή. Ναι. Είναι η Νικολέτα Καραπουλίδου, 26χρονη Ελληνίδα κεντρικός, έμπειρη όμως αρκετά, έπαιζε την περασμένη σεζόν στους Μακεδόνες Αξίου, έχει περάσει και από τον Άρη και από τον ΑΟ Θήρας και από τον Ηρακλή. Είναι η έκτη παίκτρια που έχει έρθει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, έκλεισε ο προπονητής ο Μάτσεκ πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά περιμένουμε το τι κινήσεις θα γίνουν στις ξένες και εκεί θα είναι πρώτης γραμμής που ουσιαστικά θα αλλάξουν όλη την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής του ΠΑΟΚ, που έχει 6 Ελληνίδες παίκτριες έμπειρες από την Α1, και να δούμε πλέον και εκεί το κράτη θέση με τον Ολυμπιακό και τι θα μπορέσει να κάνει ο ΠΑΟΚ σε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό φέτος. Όλες οι ομάδες έχουν δείξει με τις κινήσεις τους ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πάντως αυτοί που γνωρίζουν και μέσα αυτούς, δεν είμαι εγώ σίγουρα, λένε ότι η Καραφουλίδου είναι μια πάρα πολύ καλή παίκτρια. Ναι, είναι έμπειρη κεντρικός, λέει, παρόλο που είναι 26 χρονών, είναι από τις Ελληνίδες οι οποίες έχουν στα χέρια τους πάρα πολλά παιχνίδια και κάποιες συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες σε μικρότερες διοργανώσεις. Και ο ΠΑΟΚ δείχνει να δημιουργεί ένα δυνατό κέντρο, γιατί έχει πάρει και την Πολυνοπούλου, ανανέωση και η Κωνσταντινίδου από το περσινό ρόστερ, τρεις Ελληνίδες κεντρικοί, δηλαδή ό,τι πρέπει νομίζω για την Α1, και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια ξένη στη συγκεκριμένη θέση. Άντε να δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Στο βόλι βλέπεις, κλείνουν όλο νωρίς. Μια χαρά στέρια. Γκρινιάζεις, αγάπη. Όχι, παιδί μου, κάνω μια παρατήρηση. Βγάζεις πάρα πολύ την ομάδα ποδοσφαίρου. Κάνω μια παρατήρηση, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ καιρό μπροστά τους, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από τώρα. Ναι. Στο μεταξύ συνεχίζεται το πανηγύρι αυτό με παίκτες της ΣΑΚ να διαφέρουν όλη την Ευρώπη. Αντάλια Σπορ για Μπακασέτα. Ναι. Πρόταση φέρεται να κατέθεσε η Αντάλια Σπορ. Πόσα, 20 εκατομμύρια. 20 προκαταβολή και άλλα 20 σε βάθος χρόνου. Και άλλα 10 γιατί έχει εντυπωσιάσει γενικότερα και του δίνουν και μπόνους και όλα αυτά. Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει κάτι ανάλογο με τον Μπάρκα. Θα πιάσει καμιά 20. Σίγουρα. Ο Μάνταλος καμιά 25 δεν θα πιάσει. Ναι, αλλά. Τι άλλο έχουμε εκεί. Και ο Λιβάγε φυσικά. Μπορεί τελικά να. 40 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε. Μπορεί τελικά να θέλει να τους κρατήσει όλους η ΑΕΚ για να έχει πολύ καλή παρουσία και τη νέα σεζόν. Ναι. Για να μην γίνει καμία πώληση. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Γιατί έχουμε και τα 6 εκατομμύρια που θα δίναμε στον Πόνσε, αλλά δεν τα δώσαμε ενώ μπορούσαμε. Να τώρα, με το που το είπα. Δίνει 7-8 εκατομμύρια για Μπάρκα η Ρώμα. Α, οκ. Okay. Λίγα είναι. Θέλουμε 15. Ναι. Δεν θέλουμε 7-8. Μπάρκα δίνουμε εσύ. Κάτσε. Τσαπα πράγμα. Ωραία πράγματα γενικότερα. Μάλλον φεύγει ο Όλσεν, πάει στην Αγγλία. Πού? Σε μια μικρομεσαία ομάδα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Κάπου το διάβαζα προχθές. Ότι ενδιαφέρονται στην Αγγλία για τον Όλσεν. Και θα καλύψει το κοινό του με τον Μπάρκα.
Μάλιστα. Αλλά παιδιά, 7-8 εκατομμύρια είναι λίγα για τον Μπάρκα. Αν δεν πάτε 15-17, δύσκολα. Και μια είδηση για το κανάλι του Προέδρου, αγάπη. Βγάλαμε και ανακοίνωση επίσημη. Ανακοινώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Open, κύριος Τζόνης Καλημέρης, αποχωρεί από τη διοίκηση του αθλητικού σταθμού για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπόρεσε να φέρει τα νούμερα που είχε υποσχεθεί στον Ιβάν Σαββίδη όταν ξεκίνησε το Open. Ναι. Αυτό λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε και με την κουβέντα που έχουμε κανονίσει. Ναι. Μαζί μας τα Naxos φυσικά, με πολλές επιλογές για άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και με Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή με Αριστοτέλους και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας Σοφτίκας, πλακάκια και διγυνής, η καλύτερη επιλογή για όσους θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας με πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι, με φοβερά προϊόντα, με υψηλής ποιότητας, από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φροντίζει ο Φτίκας, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη ενός ποδοσφαιριστή του Κεφάλου. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στο ΠΑΟΚ 24 εδώ στο Λίμπερο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα με ένα παιδί που τις τελευταίες ημέρες είναι στο προσκήνιο, για πολλούς λόγους νομίζω. Ο λόγος για τον Γιώργο Τζοβάρα, ο οποίος αφήνει την πρωταθλήτρια K19 και πάει στην πρωταθλήτρια Σλοβακία, στη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Δεν το λες και λίγο. Όχι την δεύτερη ομάδα της Σλόβαν, την πρώτη ομάδα. Τον έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε. Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Γεια σας, καλησπέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Πού σε πετυχαίνουμε, διακοπές ή... Αυτή τη στιγμή είμαι στο ξενοδοχείο, περιμένω να πάω προπόνηση, σε λίγο έχουμε προπόνηση. Και στην Πρωτισλάβα εδώ είμαι 3-4 μέρες τώρα. Α, έχεις ξεκινήσει ήδη. Έχω μου ξεκίνημα στην καριέρα. Ασταμάτητος είσαι και εσύ δηλαδή, χωρίς διακοπές. Η αλήθεια είναι ναι, ότι είχα μόνο 7 μέρες ξεκούρασης. Και γι' αυτό, επειδή μου ξεκινήσει πολύ νωρίς εδώ πέρα, έχουμε 20 μέρες το πρώτο μας μάτς περίπου προκριματικά Champions League. Γι' αυτό η ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για να προετοιμαστούμε στο δυνατόν καλύτερα για το μάτς. Γιώργο, πώς είναι οι πρώτες σου ημέρες εκεί, πώς είναι το κλίμα που εισπράττεις? Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί μαζί μου, άψογοι επαγγελματίες, μου συμπεριφέρθηκαν πολύ σωστά, πολύ όμορφα. Την πρώτη Σλάβα είναι πολύ όμορφη πόλη, το κλαμπ είναι top. Προδιαγραφές Champions League, όλα είναι όμορφα, όλα κυλούν ωραία. Γιώργο, 4,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα με την K17, βασικός στέλεχος, πρωτάθλημα πρόπερση με την K19, πρωτάθλημα με την K20 πρόπερση, με την K19 φέτος, γεμάτες χρονιές για σένα, πολλά γκολ, πολλές assist. Τι κρατάς από όλα αυτά τα χρόνια? Το μόνο που έχω να κρατήσω αυτά τα 4,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι καλές αναμνήσεις, μόνο καλά πράγματα έχω να θυμάμαι από όλα αυτά που πέρασα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί, τους προπονητές, το επιτελείο, τους συμπαίκτες μου. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ ειδικά στον κύριο Παύλο Γκαρσία και στον κύριο Μύρο Σνάουσνερ, αλλά και στον κύριο Κώστα Ιωσεφίδη, που οφείλω πάρα πολλά σε αυτούς και γενικότερα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Και το ποδοσφαιρικό μου ταπεραπέντο και ως ποδοσφαιριστής είναι πάνω κάτω σε αυτά που με έχει μάθει ο Γκαρσία, γιατί τον είχα 4 συνεχόμενα χρόνια σαν προπονητή. Τι σου έδωσε Γιώργο Παύλο? Τι κρατάς για την συνεργασία αυτή? Ο κύριος Παύλο Γκαρσία, κύριος Μύρος Νάουσερ, με πιστεύανε πάρα πολύ από την αρχή που με είδανε. Δουλεύτηκαν πάρα πολύ μαζί μου και μου μάθανε πάρα πολλά και μου φτιάξαν και την προσωπικότητά μου στο καλύτερο και το ποδόσφαιρο μου και σαν ποδοσφαιριστής. Έχω να θυμάμαι από αυτούς και κρατάω πολλά, να δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο, να τα δίνω όλα για τη φανέλα που παίζω, που αγωνίζομαι, με πάθος και πολύ καρδιά. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θα με βοηθήσουν σε όλη μου την καριέρα και σε όποια ομάδα αγωνιστώ. Καταρχήν να πούμε ότι έχεις πάει στη Σλόβαν με μεταγραφή, δεν ήσουν ελεύθερος, υπήρξε πρόταση, ο ΠΑΟΚ την αποδέχτηκε. Υπάρχει, Γιώργο, μια πικρία μέσα σου
που δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί φαντάζομαι για όλα τα παιδιά, είτε μιλάμε για K12, είτε για 13 ή 19, είναι το όνειρό σας να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Υπάρχει μια πικρία μέσα σου. Όχι πικρία για κάποιους ανθρώπους, πικρία που δεν θα συνεχίσεις στον ΠΑΟΚ σε μια εποχή που η ομάδα όλο ένα και γίνεται πιο δυνατή, η πρώτη ομάδα. Κοιτάξτε, το είπατε και εσείς μόνοι σας, απαντήσατε μόνοι σας. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και το έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει αυτό. Εντάξει, ναι, στόχοι του ΠΑΟΚ είναι η Champions League πιο υψηλή, πιο καλοί παίκτες στο εξωτερικό, υπάρχει περισσότερο χρήμα κτλ. Είναι λίγο φυσιολογικό να μην χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα παιδιά της Ακαδημίας. Βέβαια όμως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είμαστε μικροί οι παίκτες που θέλουμε να παίξουμε. Όλα τα παιδιά έχουμε ταλέντο και είμαστε καλοί παίκτες, εξάλλου το δείχνουν τα πρωταθλήματα και όλα αυτά που έχουμε κάνει, που έχουμε πετύχει, οι εθνικές ομάδες κτλ. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει όμως το μέλλον του, συνέμεινε με τον ΠΑΟΚ και να βρει μια ομάδα η οποία θα τον εξελίξει ποδοσφαιρικά. Εγώ πικρία δεν νιώθω μέσα μου. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τα πάντα όμως. Είμαι συνειδητοποιημένος, γνωρίζω την κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ίσως εγώ το ωραίο bad timing. Είναι ένας κακός συγχρονισμός που γίνεται, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά και πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που πρέπει να αναδειχθούν. Μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει επίπεδο και να κοιτάξει και αυτό τους δικούς του στόχους στο Champions League. Όπως σας είπα και πριν, ο καθένας όμως πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του και γι' αυτό εγώ κοίταξα να βρω μια ομάδα η οποία θα μου προσφέρει εξέλιξη, θα μπορέσω να δουλέψω σαν ποδοσφαιριστής, θα μπορέσω να εξελιχθώ και μια ομάδα η οποία, όπως γνωρίζουμε στο εξωτερικό, η Slovan Bratislava, δίνει ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές. Ήσουν πάντως, Γιώργο, από τους παίκτες, νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ, που έκανε γκέλ στον κόσμο του ΠΑΟΚ για το πάθος σου, πέρα από τα γκολ και τις ασίστ. Γενικότερα άρεσε στον κόσμο. Ήσουν μέσα στα παιδιά που ξεχώριζαν. Φαντάζομαι το έχεις εισπράξει αυτό το πράγμα. Ναι, όντως, το έχω εισπράξει. Έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη από τον ΠΑΟΚ, από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όλο αυτό που έζησα 4,5 χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μόνο καλές στιγμές, όπως είπα και πριν, μπορώ να κρατήσω αυτά τα χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ έδινα το 100%, αν όχι το 110% στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα έπαιζα για τη φανέλα, με πάθος στην καρδιά, όπως μας έλεγε και ο Παύλο Γκαρσία. Και πιστεύω ότι το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα. Γιώργο, όντας τώρα εκεί, τι άποψη έχουν οι Σλοβάκοι για τον ΠΑΟΚ και για τη δουλειά που γίνεται εδώ? Ρώτησα λίγο πάνω κάτω τι γνωρίζουν για την Ελλάδα, για τον ΠΑΟΚ κτλ. Φυσικά όλοι γνωρίζουν το ΠΑΟΚ, γνωρίζουν ότι μεγαλώνει ποδοσφαιρικά, γνωρίζουν για το double που κάναμε, την έχουν ως μια πολύ καλή ομάδα. Όλοι φυσικά γνωρίζουν για τους οπαδούς ότι είναι τρελή, φανατική και πάρα πολύ γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια χαρά, φυσιολογικά πράγματα. Εδώ πέρα εγώ ήρθα σε μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς ξένους, είναι από 11-12 διαφορετικές εθνότητες παίχτες. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν αποτελείται μόνο από τους Σλοβάκους και πολύ καλά τον ΠΑΟΚ από όλες τις χώρες που βρίσκονται. Η νέα σου ομάδα, Γιώργο, συμμετέχει στο πρώτο προκριματικό του Champions League. Σκέφτεσαι σαν ενδεχόμενο να βρεθείς απέναντι στον ΠΑΟΚ? Το έχεις σκεφτεί? Δεν είναι πολύ μακριά, εντάξει, υπάρχει πολλής δρόμος. Αλλά είναι δύο γύροι. Να μην μακρηγορούμε, να βλέπουμε ένα-ένα τα βήματα. Εμείς έχουμε να κοιτάξουμε πρώτο μάτι τον προκριματικό γύρο. Πρέπει να πρώτα να περάσουμε αυτό, μετά να σκεφτούμε τους πιθανούς μας αντιπάλους στο επόμενο γύρο. Εμείς προετοιμαζόμαστε σκληρά εδώ και καιρό, με διπλές προπονήσεις, φιλικά, προετοιμασίας κανονικά, για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλύτερο όμως σε αυτό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν έπειτα ο ΠΑΟΚ βρεθεί στον δρόμο μας, κερδίσει ο καλύτερος, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ, σαν επαγγελματίας, το μόνο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να δώσω το καλύτερο με αυτό μου, με τη Σλοβ. Ποιο παιχνίδι, Γιώργο, κρατάς από τα 4,5 χρόνια? Ήταν ένα παιχνίδι που το θυμάσαι είτε για προσωπική σου απόδοση είτε για μια επιτυχία της ομάδας που το θυμάσαι πιο έντονα? Πολλά παιχνίδια, αλλά αν υπάρχει ένα-δύο που το... Εγώ έχω κάποια στο μυαλό μου παιχνίδια τα οποία δεν πρόκειται να τα ξεχάσω. Βέβαια έχω ζήσει ξεχωριστές στιγμές και πολλά
σε πάρα πολλά και θυμάμαι πάρα πολλά και δεν πρόκειται να ξεχάσω, αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, το συζητάμε ακόμη με τους συμπαίκτες μου, είναι ο τελικός της ΚΑΠΑ 17 που κερδίσαμε το πρωτάθλημα με την Αθήνα, με την Ξάνθη που είχα βάλει το ναι. Γκολ με την κεφαλιά και κερδίσαμε 2-1. Το φετινό μάτς με την Τότεναμ το συζητάτε, γιατί όντως είχατε μια ομάδα αυτό φέτος. Αυτό ήταν, μας άφησε λίγο μια πικρή γεύση. Η αλήθεια είναι, γιατί το δεύτερο ημίχρονο ειδικά που είχα πει, θυμάστε, αν θυμάστε, είχα μπει και αλλαγή στο ναι. αυτό το μάτς, γιατί είχα προέρθει από τραυματισμό. Καταλάβαμε ότι μόλις μείναμε με 10 παίχτες και δώσαμε το παραπάνω, ότι μπορούσαμε να τους κερδίσουμε και η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Ήμασταν και λίγο άτυχοι βέβαια, εντάξει. Και ίσως είναι λίγο πικρό αυτό και δεν θέλω να θυμάμαι. Είχα χάσει και μια ευκαιρία ναι, όντως, κεφαλιά ναι, ναι. και ίσως δεν θέλω να το θυμάμαι. Γιώργο, αλλά όντως είναι πολύ ωραίες εμπειρίες όλα. Είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος με την κατάσταση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, το καταλάβαμε και μπράβο σου. Αυτό που είπες, ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, όσο ταλέντο και να έχει, γιατί το ταλέντο φαίνεται και από τις κλήσεις εθνικές και από τις επιτυχίες σας, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα, και η ποιότητά σας. Ναι, ναι. Αυτή την άποψη την εστερνίζονται όλοι οι συμπαίκτες σου στον ΠΑΟΚ, οι προηγούμενοι, οι περισσότεροι, ήταν ναι, κάτι όλα που το κουβεντιάζατε. Είναι πάνω κάτω. Εδώ και καιρό όλα τα παιδιά είναι πάνω κάτω συνειδητοποιημένα, γνωρίζουν τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, γνωρίζουν πάνω κάτω τι γίνεται, ότι αλλάζει επίπεδο, ότι ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν παίχτες και ότι η ομάδα χρειάζεται τίτλους, ο κόσμος θέλει τίτλους. Και πάνω κάτω τα παιδιά, επειδή εγώ μιλάω με όλα τα παιδιά και αυτοί αναζητούν το μέλλον τους, ψάχνουν να βρουν ένα σταθμό στην καριέρα τους που θα τους δώσει εξέλιξη ποδοσφαιρική. Και το θέμα είναι να παίζουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όπου και να πάνε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχουν να σκεφτούν. Στη δική σου περίπτωση πάντως, είναι πολύ διαφορετικό το να πας σε μια ομάδα στο εξωτερικό που πρωταγωνιστεί στη χώρα της και έχει και την Ευρώπη μπροστά της, έτσι. Από το να πας σε μια ομάδα είτε στην Ελλάδα είτε κάτω από το που θα παλεύει για την παραμονή, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, ο κάθε παίχτης της ΚΑΠΑ 19 έχει το δικό του πλάνο, κοιτάζει, μιλάει με τον ΠΑΟΚ, μιλάει με τους εκπροσώπους του, θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα βοηθήσει τα παιδιά, γιατί μας βλέπει σαν ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές. Αυτός μας γαλούχησε, αυτός μας έκανε ό,τι είμαστε, όλα τα χρωστάμε στον ΠΑΟΚ και σίγουρα δεν θα αφήσει έτσι τα παιδιά αυτά. Όπως και ο ΠΑΟΚ σε συνένεση με μένα έκανε ένα καλό βήμα όσον αφορά την ποδοσφαιρική μου καριέρα στο μέλλον. Και νομίζω δεν έχει, το βήμα. Δεν έχει κλείσει καμία πόρτα, έτσι. Το μέλλον είναι μπροστά. Εγώ, όχι. Για τον ΠΑΟΚ. Το μέλλον είναι μπροστά. Εμένα αυτή τη στιγμή το επόμενο μου βήμα είναι να παίξω εδώ πέρα στην Σλόβαν. Πλέον κοιτάω 100% να αφοσιωθώ στην ομάδα, να βελτιωθώ όσο περισσότερο γίνεται, να δουλέψω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είμαι σε μια χώρα η οποία μου δίνουν τα πάντα για δουλειά, για να εξελιχθώ. Ξέρω ότι εδώ πέρα θα πάρω τις ευκαιρίες μου. Και όπως είπα και στην προσωπική μου ανάρτηση στο Instagram όταν αποχαιρετούσα τον ΠΑΟΚ, ελπίζω κάποτε μια μέρα στο μέλλον να συνεργαστούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω το μέλλον μου εδώ πέρα στη Σλοβακία και τη νέα μου καριέρα. Βρήκες Έλληνες εκεί, έχεις συναντήσει ή νωρίς ακόμα, δεν έχεις κυκλοφορήσει? Η αλήθεια κυπούν. Είναι ότι πρέπει να έχει πάντως. Τρεις-τέσσερις μέρες τώρα είμαι από το ξενοδοχείο στο προπονητικό κέντρο και πίσω, γιατί μου φαίνονται λίγο όλο βουνό, δεν έχω βγει έξω ακόμα. Ναι. Θα κοιτάξω να λίγο να κοινωνικοποιηθώ το επόμενο μέρος, γίνεται. Σιγά-σιγά. Εμείς, Γιώργο, πριν σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε να είσαι γερός πάνω απ' όλα, μακριά από τραυματισμούς. Να πανηγυρίσεις και φέτος το πρωτάθλημα με τη Σλόβαν και τα επόμενα χρόνια όσα καθίσεις εκεί. Και θα χαρούμε να σε φιλοξενήσουμε αν προχωρήσετε στο Champions League και έρθει, τα φέρει τύχη και έρθει αντιμέτωπο με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω θα είναι κάτι σίγουρα ναι, ξεχωριστό. Κάτι εντάξει, πιστεύω, βέβαια. Ναι. Μετά από λίγες εβδομάδες. Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία στο πρώτο αποκριματικό, στο δεύτερο. Τώρα, αν φτάσετε μέχρι το τρίτο, θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας. Όπως το βάλω και εγώ σαν Γιώργος στα δυνατά μου, αυτά τα 3 χρόνια που θα είμαι εδώ πάνω, θα δώσω τον καλύτερο με αυτό και θα τα ξαναπούμε εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Νομίζω από παιδιά που έχω μιλήσει ποτέ μου από ακαδημίες. Είναι ωραίος ο Γιώργος. Είναι εντάξει. Με διαφορά το παιδί που έχει μιλήσει τόσο όρημα. Ναι. Συνειδητοποιημένος στο 100%.
όριμος. Πραγματικά καλός ένα παιδί... Καλός προσφερειστής, με δυνατή προσωπικότητα. Αυτό που του ρώτησα κιόλας, πάντα άρεσε στον κόσμο το δυναμικό παιχνίδι του. Ναι, γιατί γενικά έμπαινε μέσα και... Είναι ψηλός και δεμένο κορμί. Μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα στην επίθεση. Δεν είναι αυτό το βαρύ δηλαδή που σου φαίνεται ότι μπορεί και να είναι. Καμία σχέση. Περισσότερο έπαιζε στα αριστερά της επίθεσης και ταχυδύναμος είναι και δυνατός είναι και πάντα ξεχώριζε με το πάθος του. Μακάρι να είναι γερός, να έχει ρόλο στη Σλόβαν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει χθες ότι μιλώντας μαζί του ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί η Σλόβαν στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Την ώρα που μιλούσαμε μου ήρθε η φλασιά. Στο πρώτο αποκλιματικό η Σλόβαν. Στον τρίτο ΠΑΟΚ, τώρα αν τα φέρει η μοίρα έτσι και έρθει αντιμέτωπος ο Γιώργος Τζοβάρας με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι το κεντρικό πρόσωπο και των ημερών. Και μόνο το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να παίξει κατευθείαν και στην Ευρώπη και ναι, αυτό είναι κανονικά πολύ, σε αυτό τόσο είναι πολύ σημαντικό. Για τον ίδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να είσαι σε μια ομάδα που δεν θα παλεύει ούτε για την παραμονή, ούτε θα είναι στη δεύτερη κατηγορία Σλοβενίας. Είναι η πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Ένα πρωτάθλημα ok. Δεν είναι και από τα καλύτερα, δεν είναι και από τα χειρότερα. Αλλά όταν παίζεις την πρωταθλήτρια της χώρας σου και θα παίξεις και στο Champions League, ενδεχομένως στο Europa League, σίγουρα είναι καλό για ένα παιδί που ξεκινάει τώρα στα 19 του χρόνια. Ναι. Αυτά λοιπόν και με τον Γιώργο Τζοβάρα. Ένα από τα πολλά παιδιά της ΚΑΠΑ 19 που δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Άλλοι θα φύγουν δανεικοί, άλλοι ελεύθεροι, άλλοι με μεταγραφή. Ο Γιώργος έφυγε με μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ κρατάει, όπως έχουμε σημειώσει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, το 30% των δικαιωμάτων του σε περίπτωση μεταπόλησης. Ναι. Δηλαδή, αν σε ένα-δύο χρόνια η Σλόβαν τον παραχωρήσει κάπου, ο ΠΑΟΚ θα δικαιούται το 30% των χρημάτων που θα πάρει η πρωταθλήτρια Σλοβακίας. Και δείχνει και αυτό ότι και στον ΠΑΟΚ τον πιστεύουν, τον παίκτη. Ναι. Και πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχει πράγματα. Απλώς, σε μια ομάδα normal. Το είπε πολύ εύστοχα, είναι κακό το timing για τα παιδιά αυτά. Και αυτό το timing είναι καλό για τον ΠΑΟΚ γενικότερα, αλλά για τα παιδιά αυτά είναι το timing κακό. Βέβαια, εμείς προτιμάμε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι κακό το timing για τα παιδιά αυτά, παρά να ήταν καλό για τα παιδιά και ο ΠΑΟΚ να ήταν υποχρεωμένος να προωθήσει 10 παιδιά ή 12, γιατί δεν θα είχε χρήματα, εντάξει. Ακόμα και αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό ότι το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται, δηλαδή, φυσικά. Ότι... Φαίνεται από αυτά που είπε ότι γενικότερα και σαν περιβάλλον και προφανώς η οικογένειά του, αλλά και ο ΠΑΟΚ, τους έχουν δώσει να καταλάβουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μα να σου πω κάτι, κοίταξε. Όταν έχεις μπροστά σου ο Γιώργος Τζοβάρας, τον Ερίκε, τον Ζαμπά, τον Λιμιό, τον Πέλκα, τον Μπίσεσβαρ, τον Λάμπρου, πόσο χρόνο μπορεί να πάρει ο Χι Τζοβάρας? Καλά, αυτά. Από όμως... ελάχιστο έως μηδέν. Έχουμε δει και παραδείγματα παιχτών που δεν τα σκέφτονται όλα αυτά. Σκέφτονται ότι εγώ είμαι αυτός. Α, καλά, εντάξει. Και μπορώ και βλέπουμε και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Δεν το συζητάμε. Οπότε προς τιμήν του είναι που τα έχει σκεφτεί τόσο. Το θέμα είναι, για να το κλείσουμε, για όλα τα παιδιά αυτά και ειδικά αυτά που θα φύγουν ως δανεικοί, γιατί ξαναλέω, ο Τζοβάρας έφυγε με μεταγραφή στο μέλλον τώρα να απασχολήσει τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρει κανένας, θα είναι να βρεθούν ομάδες όπως η Φορτούνα Σιτάρτ. Ναι. Και όχι ομάδες όπως είχαμε πέρσι στη Β' Εθνική. Εντάξει, ούτε ο Γενιακός, ούτε ο Πασαραϊκός, με μεγάλη μου λύπη γιατί είναι και η ομάδα της γενέτειράς μου, ούτε η ΑΕΚ Καραϊσκάκη, ούτε καμία από αυτές τις ομάδες μπορεί να δώσει σε ένα παιδί που έχει μάθει στον ΠΑΟΚ, στον πρωταθλητισμό, από μικρή ηλικία, να του δώσει τα κατάλληλα εφόδια και ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο θα εξελιχθεί και θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ πιο ικανός και πιο δυνατός και πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Όσα παιδιά πήγαν σε αυτές τις ομάδες, όχι καταστράφηκαν, έμειναν σε αυτό το επίπεδο. Να παλεύουν μεταξύ Β, Γ, Εθνική, άλλοι σταμάτησαν το ποδόσφαιρο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρίσκει στα παιδιά αυτά, ειδικά στη φουρνιά αυτή την ΚΑΠΑ 19, που έχει τουλάχιστον 8-9 παίκτες που έρχονται στο μυαλό πρόχειρα υψηλού επίπεδου. Δεν ξέρουμε αυτούς τους 8-9 ποιοι θα μπορέσουν να κάνουν μεγάλη καριέρα. Εμείς μιλάμε για το επίπεδο που είναι τώρα στα 18-19. Θα πρέπει να βρεθούν ομάδες όπως η Φορτούνα Σιτάρτ και όχι όπως η Σλάφς και η Μιχαλόφτς, πώς λεγόταν. Ναι. Που στείλαν τον Παναγιώτη Δελιγιανίδη και δεν είχε πάει άνθρωπος του ΠΑΟΚ τότε να του συνοδεύσει μέχρι την Μιχαλόφτση και πήγαινε μόνος του Δελιγιανίδη στη Σλοβακία. Νομίζω από εδώ και πέρα, βέβαια, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξει και με άλλα παιδιά. Είναι πολλά τα παιδιά. Λέγαμε και πριν.
Το σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει. Οι ομάδες έχουν βρεθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι αποφάσεις νομίζω επίσης έχουν πάρθει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Φτάσαμε στο τέλος. Mm-hmm. Νομίζω το καλύψαμε όλα. Βλέπω μπροστά μου λίγο. Sorry, αγάπη. Έλα. Θα υπάρχει ένα camp του ΠΑΟΚ από 18 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη δηλαδή, μέχρι τις 20 Ιουνίου στα γήπεδα Champions, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αφορά παιδιά γεννημένα τα έτη 2012, 13, 14 και 15, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε προπονητές του ΠΑΟΚ και σε ανθρώπους του τμήμα scouting. Μπείτε στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποιο παιδί που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι έχει ταλέντο και έχει γεννηθεί τα έτη το 12, το 13, το 14 και το 15, πάρτε ένα τηλέφωνο να δοκιμαστούν τα παιδιά σας στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ποιος ξέρει, μπορεί να η επόμενη σεζόν να τα βρει στον ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό που ο ΠΑΟΚ διοργανώνει πάρα πολλά camp για να επιλέγει ποδοσφαιριστές με ταλέντο και ποιότητα, ακόμα και αν μιλάμε για μικρές ηλικίες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Mm-hmm. Παρέα και σήμερα μαζί μας ήταν τα ΝΑΚ, τα οποία μπορείτε να βρείτε είτε Τσιμισκή Μέρος στο τέλος, είτε Πλατεία Αγίας Σοφίας, είτε Mediterranean Cosmos, είτε Σαλευθέρως Βενιζέλος, είτε να μπείτε στο nak.gr, όπου θα σας έρθουν όλα στο σπίτι σας με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και ο Φτύκας, πλακάκια και ήδη γηνής, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 για πληροφορίες, για ραντεβού, για οτιδήποτε θέλετε. Για όσους θέλουν να ανανεώσουν τον μπάνιο τους με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές και μεγάλες προσφορές και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, όλα αυτά στον Φτύκα, ξαναλέω, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία παράσταση στο θέατρο Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, κλείστε το τραπέζι σας, μαζευτείτε όσο δυνατόν μεγαλύτερη παρέα και απολαύστε Άγγελο, Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο θέατρο Βεργίνα, στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Ξεκινάει, είπαμε, σήμερα το Copa America. Εγώ σας είπα την επιλογή μου να ποντάρω στον Ουρουγουάη σε απόδοση 8. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αγάπη να δούμε παιχνίδια μετά από καιρό πάλι υψηλού επίπεδου. Ανεξάρτητα αν θα είναι βραδινά τα περισσότερα παιχνίδια. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.